Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να χαιρετήσω τους ομιλητές, να χαιρετήσω τους παριστάμενους. Εγώ τώρα έχω την τιμή και την ευθύνη να κάθομαι στην καρέκλα που καθόταν ο Θανάσης Παπαλώτος. Μόνο ότι προσωπικά δεν τον γνώρισα. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί θα ακούσετε πολύ σημαντικά πράγματα γι' αυτόν. Θέλω να πω ότι αυτό που ξέρω εγώ, και δεν είναι Βυζαντινή αρχαιολόγος, είναι ότι στη Βέρεια έχουμε δύο εποχές. Η μία είναι πριν τον Παπαζότο και η άλλη είναι μετά τον Παπαζότο. Αυτό. Ό,τι ξέρουμε για την Βυζαντινή Βέρεια, ακουμπάει σε αυτόν. Εμείς οι αρχαιολόγοι είμαστε εξοικειωμένοι βέβαια με τα μνημεία και τη μνήμη και να συνομιλούμε με νεκρούς ουσιαστικά, δηλαδή αυτούς που έφτιαξαν τα μνημεία και δεν είναι μαζί μας και ξεχνάμε ότι και εμείς κάποτε θα περάσουμε από εκεί μεριά. Λοιπόν, ο Παπαζότος πέρασε από εκεί μεριά και είναι πιο ζωντανός από τους ζωντανούς, είναι μαζί μας στη Βέρεια πάντα, είναι στην έρευνα που συνεχίζεται, είναι στην καρδιά των φίλων του που θα τους ακούσουμε σήμερα, της γυναίκας του, της αδελφής του. Η εφορία θεωρεί υποχρέωση της να τον τιμήσει. Θεωρώ ότι και η Βέρεια έχει υποχρέωση να τον τιμήσει. Να σας πω μόνο ότι ξαναφτιάχνουμε τον ξενώνα που έμενε ο Παπαζότος και θα φιλοξενούμε εκεί ερευνητές. Αυτό θα είναι ένα διαρκές μνημόσυνο. Και να καλέσω την κυρία Πέτσα να δει στην ουσία της σημερινής συνάντησης. Κυρία Προϊσταμένη της ΕΦΑ, κύριε Διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ιμαθίας, ή χάρη συνδρομίας MEP, θα ήθελα να συγχαρώ την εφορία αρχαιοτήτων για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέρειας και την όμορφη αυτή θεματική επιδίωση στον Αλίμνηστο Θανάση Παπαζότο. Είναι αλήθεια ότι και εγώ, σπιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις έρευνες και ως φοιτήτρια και στην πορεία του Ιατρική Ιστορία, έπεφτα πάντα σε βιογραφικές αναφορές του Θανάση Παπαζότο και σήμερα νιώθω μικρή και ταπεινή για να προλογίσω μια τέτοια εκδήλωση. Αλλά ως πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ιμαθίας, η οποία από το 2008 σκοπό έχει την έρευνα και την ανάδειξη της κοινωνικής ιστορίας, θα πρέπει να χαιρετήσω. Η εταιρεία ήρθε σε επαφή με την κυρία Δικοπούλου και μετά από κάποιες συζητήσεις αποφασίστηκε να γίνει χορηγός αυτής της έκδοσης το ανέκδοτο έργο ενός επιστήμονα είναι πολύ σημαντικό γιατί ο επιστήμονας πραγματικά ζει πάντα. Ζει πάντα με την συμβολή του, είναι πάντα κοντά μας και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Αυτός είναι ο ρόλος της επιστήμης. Να συμβάλλει και να βάζει το δικό του λίθο στην έρευνα και συγκεκριμένα στην αρχαιολογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που θα με δείτε δύο φορές εδώ πάνω, αλλά ήταν ο χαιρετισμός του κύριου Κόλια για την εκδήλωση της συναγωγής μνήμης προς τιμή του Θανάση Παπαζότου. Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή Ταξιάρχου Κόντα. Σας διαβάζω και χαιρετισμό. Λυπάμαι που δεν μπορώ να παρευρεθώ στην εκδήλωση αυτή, η οποία τιμά έναν άξιο επιστήμονα. Εμείς, ως Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αναλάβαμε την έκδοση του τελευταίου βιβλίου του Θανάση Παπαζότου, που κυκλοφόρησε ο ίδιος μακεδονικά αποσημειώματα. Τα μελετήματα αυτά αποτελούν προϊόν πολύχρονης σπουδής και επίπονης ενασχόλησης του συγγραφέα με το βυζαντινό και με τα βυζαντινό παρελθόν της Μακεδονίας και αποδεικνύουν όχι μόνο τη βαθιά του γνώση για το χώρο, αλλά και την άοπτη επιμονή και υπομονή του να διαλευκανθούν αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, προσωπογραφικά, ερμηνευτικά, τοπογραφικά, εικονογραφικά και καλλιτεχνικά θέματα της Μακεδονίας.
Το πόνιμο αυτό δίνει μια σφαιρική εικόνα για το έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επιστημόνου. Αφενός έρχεται να καλύψει κενά στην υπάρχουσα έρευνα, 20 χρόνια μετά τη συγγραφή του, σου παραμένουν ακόμα επίκαιρα, και αφετέρου αποτελεί ιστοριογραφική μαρτυρία για τα επιτεύγματα ενός επιστήμονα, ο οποίος στο σύντομο πέρασμά του, στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, άφησε τη σφραγίδα του στη βιβλιογραφία, και ο οποίος μετά από μακρά ταλαιπωρία, λόγω υγείας, νεότατος, έπαψε να είναι ανάμεσά μας, ενώ βρισκόταν στην άνοδο της επιστημονικής του παραγωγής. Μία έκπληξη που μας επιφύλαξε η έκδοση αυτή ήταν το δείγμα από το καλλιτεχνικό έργο του Θανάση Παπαζότου, μια άλλη άγνωστη μέχρι πρώτην ως εμένα της προσωπικότητάς του, η οποία επιβεβαιώνει την αισθητική του αντίληψη για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή τη συναγωγή μνήμης προς τιμήν του Θανάση Παπαζότου και συγχαίρω τους φορείς για την ιδέα και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής, τους συμμετέχοντες ομιλητές, αλλά κυρίως τη σύντροφό του στη ζωή, η Όλη Δικοπούλου, η οποία με αγάπη, με επιμονή, με συνέπεια έφερε εις πέρα στην έκδοση των μακεδονικών αποσημειών. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση. Για την Δημόσια Βιβλιοθήκη είναι μεγάλη χαρά η σημερινή εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που το οφείλαμε στο Θανάση τον Παπαζότο. Αρχικά η απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου να δοθεί το όνομά του τιμής ένεκεν σε μία καρέκλα από τις καρέκλες της αίθουσας και στην οποία κάθεται τώρα η κυρία Γκοπούλου. Και η σημερινή εκδήλωση νομίζω είναι ένα ελάχιστο αντίδωρο στο έργο που μας έχει αφήσει ο Θανάσης Παπαζότος. Κύριο χαρακτηριστικό του Θανάση ήταν το πάθος του για τη δουλειά και το ήθος του και η απλότητά του. Ήταν άνθρωπος της συνεργασίας επίσης και αυτό το γνωρίζω και από τη συνεργασία που είχε με τον προηγούμενο προϊστάμενο της βιβλιοθήκης, τον κύριο Τροφόπουλο, όσο και τη συνεργασία που είχε με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν εφημέριος του Ναού του Αγίου Γεωργίου και είχαν αναμορφώσει όλα τα παρεκκλήσια της ενορίας. Όσοι τον γνώρισαν τον Θανάση ήταν τυχεροί γιατί γοητεύτηκαν από την προσωπικότητά του, αλλά πολύ περισσότεροι θα τον γνωρίσουν τον Θανάση μέσα από το έργο του. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από το θάνατό του και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν και να αποτελεί σημείο αναφοράς δείχνει ότι ήταν ένας άξιος και παρά το σύντομο βιό του άφησε ένα έργο που είναι δυσανάλογο μεγάλο και νομίζω ότι να φτάσεις μετά το θάνατό σου να σε αναφέρουν σαν άξιο δεν είναι και μικρό πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή Βέρεια, Ναή Τέχνη Ιστορία, έκδοση του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων το 2003, και το πόνημα του Γεωργίου Λαμπουσιάδου περί των τυχών της Αδριανοπόλεως, μελέτη αρχαιολογική, γραμμένο το 1923, που εξέδωσε το 2007 ο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής και το Κέντρο Αρχαιολογικών Μελετών, σε δεύτερη έκδοση με εισαγωγή και σχόλια του Θανάση Παπαζότου. Τα μακεδονικά αποσημειώματα καταδεικνύουν επίσης την ακατάπαυστη και ακαταπώνητη έρευνα του συντάκτη τους σε ένα ευρύ φάσμα της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού, του βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου. Έρευνα στην οποία επιδόθηκε με πάθος ο Παπαζότος από την νεότητά του και με φρενήρη ζέση στις δύσκολες ώρες της μακρόχρονης ασθένειάς του. Επειδή το γράψιμο, όπως και η τέχνη, ήταν γι' αυτόν βάλσαμο ψυχής, είτε μελετούσε τη τέχνη, είτε την ασκούσε ο ίδιος.
Ο τόπος της σημερινής σύναξης για τη συναγωγή μνήμης από οικείους, συναδέλφους και φίλους του δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Βέρεια, αφού ο Παπαζότος ανέσυρε από τη λύθη και την αφάνεια το βυζαντινό και μεταβυζαντινό παρελθόν αυτής της σπουδαίας μακεδονικής πόλης, υπηρετώντας τα μνημεία της με πάθος και ενιδιοτέλεια. Υπηρέτησε τα μνημεία όχι μόνο της Βέρειας, αλλά όπου εργάστηκε, με το σεβασμό και την ταπεινότητα εκείνου που γνωρίζει πως του δόθηκε το προνόμιο να τα ερευνά και να τα διαχειρίζεται, χωρίς ποτέ να διανοηθεί να τα χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο διεκδίκησης θέσεων ή χειρότερα προσπορισμού υλικών απολαβών. Αυτά ήταν πράγματα αδιανόητα και ακατανόητα για τον Θανάση Παπαζότο. Η Βέρεια το γέρδισε ολοκληρωτικά, μολονότι το ενδιαφέρον του ήταν εξίσου ζωηρό για τα μνημεία του ευρύτερου μακεδονικού χώρου, αλλά και της Θράκης, για την ιστορική τοπογραφία και τα μνημεία της οποίας έχει αφήσει σπουδαίες μελέτες. Αφοσιώθηκε στη Βέρεια, ίσως γιατί ήταν η πρώτη του αγάπη. Αφού τη γνώρισε στην τρυφερή ηλικία των 24 ετών, όταν ο άνθρωπος είναι ακόμη δεκτικός στα θαύματα της ζωής. Ίσως γιατί η πόλη διατηρούσε ακόμη τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 70, το μεσαιωνικό χαρακτήρα της, και ίσως γιατί οι παλιοί κάτοικοι της, ιδίως οι γυραίες βεριώτισσες, με τους γούνινους γιακάδες και τα φαγιόλια όπως τις περιέγραφε, συμβίωναν με τους αγίους με το θείο, και μπαινόβγαιναν στο υπερβατικό και στο αόρατο, στον ύπνο όσο και στο ξύπνο τους, όπως τόσο τέριαζε στον ψυχισμό του Παπαζότου. Ανάμεσα στις εικόνες του κατέγραφε στο γυναικονίτη μιας εκκλησίας, του Χριστού Παντοκράτορα νομίζω, γνώρισε τον Θανάση στις αρχές της δεκαετίας του 1976, όταν καθοδόν προς την Καστοριά με τη Χρυσάνθη Τσιούμη, επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κάναμε μια στάση στη Βέρεια. Ύστερα από σειρά κλοπές εικόνων από ναούς της Βέρειας και των Παλαιοτιτσίων, ο Παπαζότος, προπτυχιακός φοιτητής ακόμη, στάθηκε στη Βέρεια από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που έδρευε στη Θεσσαλονίκη, με αποστολή να καταγράψει το σύνολο των κινητών αντικειμένων που βρισκόταν σε ναούς της πόλης. Στη διετία 1975-76 κατέγραψε, φωτογράφησε και ταξινόμησε μεταξύ άλλων περισσότερες από 1000 εικόνες. Σχεδόν οι μισές συγκεντρώθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης και αποτέλεσαν κατόπιν τον πυρήνα της συλλογής του Βυζαντινού Μουσείου της. Τα ζητήματα που έθεταν τα μνημεία της Βέρειας τον απασχολούσαν και τον καιρό της θητείας του στην ενάτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης από το 1979 ως το 1984, μολονότι ασχολήθηκε με τον ίδιο σύλλο και με τα μνημεία αυτής της πόλης που είχαν πληγωθεί βαριά από το σεισμό του 1978. Στη Βέρεια, που στο μεταξύ είχε γίνει έδρα της 11ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο Παπαζότος επέστρεψε το 1984 ως επιμελητής αρχικά και κατόπιν ως προϊστάμενος. Ως το 1988 που έμεινε εδώ, παράλληλα με τη φροντίδα του για τα μνημεία της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας, επιδόθηκε στο τιτάνιο έργο της έρευνας, διάσωσης, συντήρησης και ανάδειξης των 48 Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών εκκλησιών που έχουν απομείνει στην πόλη, από τις 72 που μαρτυρούνταν στις αρχές του 20ου αιώνα, αφού οι καταδαφίσεις συνεχίζονταν ως το 1975, με τελευταία θύματα στο βωμό του Κέρδου, στο ναό της Παναγίας Κυριώτισσας, με τυπογραφίες των αρχών του 13ου αιώνα και του Αγίου Νικολάου Ξυλοτραφτή, κτίσμα του 18ου αιώνα. Στην έρευνά του για τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή Βέρεια, το μεγάλο και άγραφο τότε κεφάλαιο της ελληνικής βυζαντινολογικής επιστήμης, ο Παπαζότος βάδισε σε βιβλιογραφικό κενό, με μοναδικά του στηρίγματα, τις μελέτες του Γεωργίου Χιονίδη για την ιστορία της Βέρειας και του Στυλιανού Πελεκανίδη για τις τυπογραφίες στον ναό του Χριστού Σωτήρα. Στο μεταξύ, έχοντας ως συνδάλματα τους χαλκέντερους Εβραίου φάσματος ερευνητές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, τον Αμνουή Γεδεών, τον Κωνσταντίνο Σάθα, τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο Κεραμέα, στη μνήμη του οποίου άλλωστε αφιέρωσε τη διατριβή του,
Ο Παπαζότος είχε αποκτήσει βαριές επιστημονικές αποσκευές σε πλήστα όσα πεδία της Βυζαντινής αρχαιογνωστικής επιστήμης, ιδίως δε των Βυζαντινών πηγών. Χάρη σε αυτές τις αποσκευές και στη δεκτικότητά του στο μη προφανές, μπορούσε να αφουγκραστεί τη φωνή των μνημείων, επειδή τα μνημεία φθέγγονται σε όσους μπορούν να τα ακούσουν. Φθέγγονται με τον τρόπο τους, μέσα από τις πέτρες και τα κομιάματα, τις τυπογραφίες και τα γλυπτά, τις επιγραφές και τα χαράγματα. Με τη διατριβή του για τη Βέρεια και τους ναούς της, από τον 11ο ως τον 18ο αιώνα, ο Παπαζότος ανέστησε το παρελθόν της πόλης που αποκαλεί Βεργίνα του Βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού. Κι όμως, σεμνός, όπως μόνο όσοι έχουν βαθιά επίγνωση της σημασίας του εγχειρήματος με το οποίο καταπιάνονται, θεώρησε αυτό το θεμελιακό έργο που έβαλε τη Βέρεια στο επιστημονικό προσκήνιο όχι ως τη λύση των ζητημάτων της μεσαιωνικής πόλης, αλλά ως την απαρχή του διαλόγου για αυτά. Έτσι ζητά την ευμένεια του αναγνώστη για όσα του προσάγει στο βιβλίο, «Ζεούση καρδία». Με φλογερή καρδιά δινόταν άλλωστε σε ό,τι έκανε, ίσως γιατί διαισθανόταν πως ο χρόνος του ήταν λίγος, γι' αυτό και με το πυρετικό του βλέμμα ρουφούσε τον κόσμο για τη ζωή. Το βιβλίο του για τη Βέρεια, που κυκλοφόρησε το 1994 και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, είναι βιβλίο χειροποίητο. Ο ίδιος σχεδίασε τις κατόψεις των 48 ναών, τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα αντίγραφα των 140 επιγραφών που δημοσιεύονται σε αυτό, όπως δικές του είναι και οι πλήσεις των φωτογραφιών του. Με έμφυτη καλεσθησία και ανυπέρβλητη χάρη, ο Παπαζότος ήταν ευλογημένος με χάρες και χαρίσματα. Εκφραζόταν μέσα από τη ζωγραφική και τη γλυκτική, όσο και μέσα από τον επιστημονικό λόγο. Διαβάζοντας τα κείμενά του για τη Βέρεια, ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να είναι αρχαιολόγος για να κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Γράφει για τα μνημεία και τις ιστορικές φυσιογνωμίες της πόλης, με το ρέοντα, άμεσο και ουσιαστικό λόγο εκείνου που αναφέρεται στα πατρογονικά του και σε ανθρώπους δικούς του. Χάρη στη γνώση και στη βιωματική σχέση του με τον τόπο και την ιστορία του, ο Παπαζότος μπόρεσε να αναγνωρίσει δύο βυζαντινές εικόνες της Βέρειας, που είχαν κλαπεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και είχαν καταλήξει σε συλλογές του εξωτερικού μέσα από τα δεδαλώδη κυκλώματα της Διεθνούς Αρχαιοκαβιλίας, τεκμηριώνοντας με αδιάσυστες μαρτυρίες την κλοπή τους από τον ναό του Αγίου Προκοπίου και ξεθυλίγοντας με υπομονή το κουβάρι των παράνομων διαδρομών τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ο Παπαζότος προσέφερε στην ελληνική πολιτεία στέρεα επιχειρήματα, ώστε πριν λίγα χρόνια να καταστεί δυνατή η ανάρτηση της εικόνας του Αγίου Προκοπίου. Ελπίζουμε πως θα ακολουθήσει και ο επαναπατρισμός της αριστουργηματικής εικόνας του Αποστόλου Πέτρου. Η σχέση του Παπαζότου με την Βυζαντινή Σωματική, ιδιαιτέρως της Βέρειας, ήταν μοναδική. Χάρη στην ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή του, μπόρεσε να την προσεγγίσει με έναν τρόπο που πάει πολύ πέρα από ξερές εικονογραφικές και τεχνοτροπικές περιγραφές, έναν τρόπο στον οποίο τορμήσαν σεβάσμιες βεριώτισες που αποκαλούσαν τις εικόνες χάρες. Γράφει ο Παπαζότος για τη γερόντισσα Κατερίνα Χατζηλάμπρου στο βιβλίο του για τις εικόνες της Βέρειας. Από την ίδια έμαθα τι σημαίνει και θαύμα, όπως μπορούσε να το καθορίσει η καθαρότητα της σκέψης μιας σοφής λαϊκής γυναίκας, για την οποία το θαύμα λειτουργούσε μέσα στη δίνη της καθημερινής σκληρότητας και είχε την αμεσότητα μιας πράξης που είχε σχέση με τη γη. Αυτές τις σεβάσμιες γερόντισες, ο Παπαζότος τις λάτρευε με την πρωταρχική σημασία της λέξης. Συμπίκνωναν γι' αυτόν τη μνήμη της πόλης, ήταν οι φύλακες άγγελοι των μνημείων και της παράδοσής της. Το βιβλίο του για τις εικόνες της Βέρειας είναι ένα υπέροχο δοκίμιο για την ουσία της Βυζαντινής ζωγραφικής που κατά τον ποιητή Μανιού Πηλή κατά της ψυχής τυπούσα τεσίλες πάθη, με την ύλη, δηλαδή με τα χρώματα, η ζωγραφική αποτυπώνει τα πάθη της ψυχής. Αυτός ήταν άλλωστε και ο τίτλος της διάλεξης που έδωσε ο Παπαζότος το 1994 στο Ίδρυμα Βουλατρή Χόρνα.
τα πάθη της δικής του ψυχής κατασύλλαζε με τη γλυφτική και τη ζωγραφική. Έτσι, σμιλεύοντας την πέτρα το 1977, νεοσύλλεκτος στο στρατόπεδο της Κορίνθου, σκάλισε στο πίσω μέρος της το επίγραμμα. Υπομένει η γη στα φρικτά, αλλά η ψυχή τα φρικτότερα. Μαζί και ένα πουλάκι που ραμφίζει κυσόφυλλο, καθώς τα παλαιοχριστιανικά επιτύμβια. Ευχαριστώ. Είναι ένα μάθημα αρχαιολογίας αυτό, της ουσίας. Και τώρα η κυρία Μαρκή. Καλημέρα σας. Τι αφήνει πίσω του εκείνος που φεύγει, τι θα αφήσουμε κι εμείς πίσω μας φεύγοντας, το έργο μας βέβαια, αν έχουμε, και μνήμες. Μνήμες ζωής που θα κουαλήσουν οι παραλυπόμενοι και θα σβήσουν μαζί με εκείνους. 21 χρόνια από την αναχώρηση του Θανάση και ούτε το έργο του ξεθόρκησε, ούτε οι μνήμες έφτασαν. Και πρώτα, το τιμιότερο όλο, η μορφή του, αλυσμόνητη, ταυτισμένη αρμονικά με το χαρακτήρα του. Λιγερός, ασκητικός, ευκίνητος, με βλέμμα τολμηρό και διαισθητικό που το διαπερνούσε ανάλαφρος σαρκασμός. Ιδιοσυγκρασία χαρισματική, ελεύθερη, αισθαντική, πληθωρική, γενναιόδορη, επικοινωνιακή, εμπνευσμένη, πρικισμένη με καλλιτεχνικό και εξαίρετο μουσικό αισθητήριο, ευφυΐα και αντίληψη. Χαρικωμένος, γελαστός, εγκάρδιος, δυνατός, παρορμητικός, ενθουσιώδης. Με μία λέξη καλλιτέχνης. Γίναμε φίλοι από την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας, το καλοκαίρι του 1974, όταν έσκαβε φοιτητής ακόμη το κύκλιο στον περίπολο της Ρωτώντας και εγώ το απέναντι υπόπεδο για λογαριασμό της εφορίας κλασικών αρχαιοτήτων. Με εντυπωσίασαν τα σχέδιά του και οι απόψεις του. Κουβεντιάζαμε ώρες. Από το 1976 είχαμε την τύχη να δουλεύουμε μαζί στην 9η εφορία, εκείνος στη Βέρνια, όπου από το 1975 άρχισε τις καταγραφές και εγώ στις οστικές ανασκαφές της Θεσσαλονίκης. Μας έδειχνε τις καρτέλες με τις εικόνες της Βέρνιας και με ρωτούσε ποια είναι η καλύτερη για να δει αν έχουμε αισθητήριο της βυζαντινής τέχνης. Όσοι περνούσαν τις εξετάσεις του, μετρούσαν περισσότερο. Η μέρα μας, το γραφιάκι της Ρωτώντας, άρχιζε κουβεντιάζοντας θέματα τοπογραφίας Θεσσαλονίκης και βυζαντινής τέχνης με τον επίσης πρόωρο χαρακτήρι Κίσα και τον Πάνο Θεοδωρίδη, συντροφιά με το τρίτο πρόγραμμα και τη Ρινιό Παπα-Νικόλα. Τα τριανταχτά μας γέλια και οι επιστημονικές συγκρούσεις μας σκανδάλιζαν τον περίγυρο. Ύστερα τρέχαμε στις δουλειές μας. Ο Θανάσης είχε και ένα σκεπτικό έργο. Έσκαψε και ταύτισε την πρώτη αστική έπαυλη της Θεσσαλονίκης, δίπλα στη Λαγουδιανή, που τη δημοσίευσε στο ειδικό τεύχος του περιοδικού Αρχαιολογία για τη Θεσσαλονίκη. Μετά το σεισμό του 1978, επόπτευσε τις ανασκαφές του Ανατολικού Τείχου στο Ισλάχανε και ύστερα ανέλαβε τις έρευνες στην Αχυροποίητο, για την οποία υποστήριξε με βάση δύο λόγους του Συνδυμού Θεσσαλονίκης ότι ήταν αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ακολούθησαν οι έρευνές του στο Βυζαντινό Ναό του Σωτήρος, του Σωτηράκη που λέμε εμείς, που κατά τη γνώμη του ήταν ταφικό παρεκκλήσει δύο σημαντικών Θεσσαλονικιών και τιμόταν προς τιμή της Θεοτόκου. Όταν το 1981, περιμένοντας τη μονιμοποίησή μας, μείναμε απλήρωτοι για μήνες, θαύμασα τις αντοχές και το χιούμορ του, αγόριστος και στο έπακρο αξιοπρεπής. Πληρωθήκαμε και με προτροπή του πήγαμε με τον Δημήτρη και τη Δέσποινα στο Σπανίο και αγοράσαμε ρεπούμπλικες από Παναμά. Φωτογραφηθήκαμε καπελωμένοι και καμαρωτοί σαν ηθοποιοί του κόλπου. Τη δεκαετία του 80, τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα στράφηκαν και σε άλλους τομείς, όπως στη Θράκη και το Παπίκιο Μόρο, στη Βυζαντινή Γραμματεία και την ιστορική τοπογραφία.
από το 1982 άρχισε περιοδίες στην Πιερία, όπου έσκαψε στην κάτω μιλιά την παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση βροντισμένη. Η Πιερία του οφείλει πολλά, αν λάβουμε υπόψη ότι αναγνώρισε πρώτος τις βυζαντινές τυπογραφίες στην κίνηση της περίστασης. Παρουσίασε και σχολίασε τις μεταβυζαντινές τυπογραφίες της Μονής του Αγίου Γεωργίου Ρητίνης και του Αγίου Αθανασίου Αιγινίου. Εντόπισε ένα σημαντικό μεσοβυζαντινό μνημείο, τους Αγίους Αναργύρους στο Λιάσκο, Βολόφο σήμερα, που κατεδαφίστηκε τον επόμενο χρόνο. Επισκέφθηκε και σχεδίασε το κάστρο της Πέτρας και κατέγραψε τις εικόνες και τα κειμήλια του Πολυνδρού, για τα οποία εξέδωσε και βιβλίο. Ανακάλυψε στην εκκλησία κάποιου χωριού, δεν θυμάμαι πού, το σημαντικότατο βιβλίο του Μητροπολίτη Παρθενίου, περιγραφή κυρίως 9 ετών τουρκοκρατίας της Περιφερίας Επισκοπής Κύτρους από το 1903 έως το 1912, τυπωμένο στην Αθήνα το 1918, που συνοδευόταν από κατάλογο των ναών που υπήρχαν σε κάθε χωριό της Επισκοπής του. Με το βιβλίο αυτό ως οδηγό κινηθήκαμε στην Πιερία. Περιηγηθήκαμε μαζί τα βουνά του Κολυνδρού με το χάρτη που χρησιμοποίησε ο Γκαβριέλ Μιλέ όταν ήρθε στην Ελλάδα, που δεν ξέρω πού τον ξετρύπωσε, αναζητώντας τη Βολάδα, το μετόχι της νέας μονής της Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε μνημείο που επισήμανε χωρίς να μας το δείξει. Εμπειρία που να μην τη διηγηθεί. Ήταν τόσο απλόχερος, ανοιχτός, δεκτικός και γεμάτος αγάπη. Μας μετέφερε παραστατικά συνομιλίες με γέρους κριτικούς κάπου κοντά στα Σφακιά, που του προσέφεραν ομηρικής φιλοξενία, πρώτα ψωμί και κρασί, και ύστερα ρωτούσαν να μάθουν ποιος είναι. Μνήμες από τα ταξίδια του στη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Καπαδοκία. Την εικόνα του, με βυζαντινή αυτοκρατορική ενδυμασία, διέσωσε ευτυχώς η τελευταία σκηνή της ταινίας «Δοξόμπους» του 1987. Παθιασμένος, αθόρμητος και ανυπόκριτος, μπορούσε να σε πείσει για τα πάντα. Η φιλία του υπήρξε για μένα ευλογία. Στην Πίδνα, όπου ερχόταν τακτικά τα καλοκαίρια που έσκαβε, έφερε να γνωρίσουμε την Ιόλη. «Παντρεύτηκα στο Μουκλιό με πατριαρχική πράξη», μου ανακοίνωσε χαρούμενος. Ύστερα ήρθε η Αμερική, όπου συνειδητοποίησε πόσο αβοήθητοι είμαστε οι Έλληνες αρχαιολόγοι, παρά τις δυνατότητές μας, όπως μου έγραψε σε ένα γράμμα. Στην Αμερική δημοσίευσε στο Ταμπάρτο Νόξ το σημαντικότατο άρθρο του για την ταύτιση του προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης με τη Μονία Καπνίου. Η γέννηση του Ρωμανού έδωσε άλλο νόημα στη ζωή του. Δεν πρόφτασε να χαρεί και ήρθε το αναπάντεχο χτύπημα της αρρώστιας πάνω στον ανθό της ηλικίας και της παραγωγικότητάς του, που το αντιμετώπισε με μοναδική γενναιότητα. Παλεύοντας με τον χρόνο, αγωνιζόταν άρρωστος να ολοκληρώσει το έργο του. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή για τις εκκλησίες της Βέρειας και δημοσίευσε τις εικόνες της. Δύο βιβλία, «Σταθμούς για την πόλη», που δίκαια αποκαλείται Βυζαντινή, και προσπαθώντας να μην αφήσει εκκρεμότητες τις ανασκαφές που διεξήγαγε στην Βιοπλικιανούπολη με δικά του σχέδια και ετοίμασε τα μακεδονικά αποσημειώματα. «Είχα τόσα να δώσω», εξομολογήθηκε με παράπονο στη μάνα του τις παραμονές του θανάτου. Έφυγε αφήνοντάς μας πολύτιμα δώρα που θα μας τον θυμίζουν όσο υπάρχουμε. Βιβλία, κείμενα, ζωγραφιές, γλυπτά, σχέδια, δύο χειροποίητες κούκλες από την Καπαδοκία, ένα πιάτο από το Τσανάκαλε, σταχώσεις βιβλίων που φιλοτέχνησε για μας. Παίρνανε φωτοτυπίες από σπουδαία βιβλία και αυτός τα έδινε και έβαζε και κείμενο μπροστά. «Εσταχώθη υπό Αθανασίου του Παζώτου, φιλίας, χάνη και μνίας». Ακούσματα από τα καλύτερα δημοτικά τραγούδια. Μας έδωσε πάρα πολλά. Και έναν στίχο από ψαλμό του Δαβίδ που ανέφερε συχνά
και συνειδητοποιώ κάθε μέρα. Κατά μόνα σήμει εγώ, έως αν παρέλθω. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρκή, για το ωραίο πορτρέτο του αρχαιολόγου και παρακαλούμε την κυρία Χιμονοπούλου να μας πει τώρα τη συνέχεια. Καλημέρα σας. Για τον νέο αρχαιολόγο που έρχεται στη Βέρεια και ενδιαφέρεται για τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, η πόλη είναι μια αποκάλυψη. Από τα μνημεία της Βέρειας, σε εμάς που ήμασταν φοιτητές στη δεκαετία του 90, αυτά που διδάσκονταν ήταν η παλιά Μητρόπολη στο πλαίσιο της μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής και η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού του Καλόθετου, όταν σπουδάζαμε τη ζωγραφική στα χρόνια των παλαιολόγων. Όταν πρωτοδιόριστη ήρθα στη Βέρεια το 2006, άρχισα να διαβάζω με προσοχή τα βιβλία του Παπαζότου και από τότε δεν σταμάτησα να τα ξαναδιαβάζω και να ανατρέχω σε αυτά. Η διατριβή του για τους νεόνους της Βέρειας αποτελεί βίβλο για τους μελετητές της πόλης και για εμάς που εργαζόμαστε στην εφορία αρχαιοτήτων. Βιβλίο μεστό, καταγράφει με συνέπεια τον επιγραφικό πλούτο, παραθέτει όλα τα αποσπάσματα των πηγών που αναφέρονται στη Βέρεια, ιδιαίτερα στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, λύνοντας οριστικά αυτό το θέμα για τους επόμενους ερευνητές και πλέκει την εσωτερική ιστορία εξέλιξης της ζωγραφικής στη Βέρεια από τα τέλη του 12ου μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Στο κομμάτι αυτό αναδεικνύεται πραγματικά η μεγαλοσύνη, η εξαιρετική αντίληψη της τέχνης, το ευαίσθητο μάτι που διακρίνει χέρια ζωγράφων και αναγνωρίζει τα της ψυχής πάθη που υπηρετούν μια τέτοια ζωγραφική. Το βιβλίο του για τις βυζαντινές εικόνες της Βέρειας αποτελεί για ενός ουσιαστικά πηγή. Γιατί ο Παπαζότος καταγράφει σε αυτό με σύντομο τρόπο τα εσωτερικά των εκκλησιών, όπως τα είδε στα μέσα της δεκαετίας του 70, σαν να κάνει μια συνολική κινηματογραφική λήψη του εσωτερικού του. Προσεγγίζοντας σε αυτό το βιβλίο με επαναστατικό τρόπο τη ζωγραφική των εικόνων μέσα από τον αισθητικό κώδικα των ανθρώπων που τις παρήγαγαν, νομίζω ότι παρέδωσε σε εμάς το βυζαντινό πλούτο αυτής της πόλης όχι μόνο με τον μεγαλύτερο σεβασμό, αλλά και με την πιο δυνατή αγάπη. Την αγάπη των πρώτων χρόνων και τη σοφία των τελευταίων. Αντιμετωπίζοντας ακόμη βεβαίως το έργο του, για το οποίο ο ίδιος πολύ ταπεινά εύχεται να αποτελεί την επιστημονική αφετηρία συζήτησης για τη Βέρεια, θα ήθελα να μιλήσω βασιζόμενη σε διαπιστώσεις, επισημάνσεις και εκτιμήσεις διάσπαρτα διατυπωμένα στα γραφόμενά του για όσα συνέβησαν μετά το 90. Η αρχική του εκτίμηση για την αδιάλειπτη στρωματογραφική συνέχεια των λατρευτικών πυρήνων της Βέρειας, κάτι που είχε αρχίσει να διατυπώνει με αφορμή την ανασκαφή μιας μεσοβυζαντινής βασιλικής στα θεμέλια του Ναού της Αγίας Άννας της Αγοράς και επίσης μιας αντίστοιχης στο επίπεδο θεμελίωσης βασιλικής στην υπαπαντή της Κυριώτισσας, αποτελεί μια βασική διαπίστωση που επιβεβαιώνεται ανασκαφικά από τη δεκαετία του 90 και εξής, με τις μεγάλες κλίμακες ανασκαφές των αρχαιολογικών χώρων του Αγίου Παταπίου και του Αγίου Ιωάννου στην καρδιά της ρωμαϊκής, παλαιοχριστιανικής και σύγχρονης πια Βέρειας. Στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Παταπίου, η αποκάλυψη του Επισκοπικού Εκκλησιαστικού Κέντρου, συγκροτούμενου σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα από μια τρίκλητη βασιλική μεγάλης Ιουκλήτος, ένα μνημιακό βαπτιστήριο και ένα βασιλικό μέγαρο, κατασκευάζει πολύ το χρονολογικό όριο που ήταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 γνωστό για την περιοχή. Όσο για τον Άγιο Ιωάννη, το θεωρούμενο μέχρι το 2005 προϋφιστάμενο κτίσμα του 19ου αιώνα, έκρυβε μέσα του δύο προγενέστερα μνημεία. Ένα παλαιοχριστιανικό και ένα μάλλον μεσοβυζαντινό, τον οποίο η έρευνα μέλει ακόμη να αρχίσει.
Την Αδιάλειπτη, βέβαια, συνέχεια είχε καταφέρει να συλλάβει όχι μόνο από τις περιορισμένες ανασκαφές των δεκαετιών του 70 και 80, αλλά και από την προσεκτική παρατήρηση των θέσεων των εικόνων στα τέμπλα και τα προσκυνητάρια των ναών και τη χρονολόγησή τους, όπου διέκρινε αλληλουχίες φάσεων και ανανεώσεών τους. Η διαστρωμάτωση αυτή, που διορατικά σχεδόν είχε διακρίνει από τις θέσεις των εικόνων, επιβεβαιώνεται απόλυτα μέσα από τις σωστικές επεμβάσεις μας στους ναούς της πόλης. Όταν το Δεκέμβριο του 2013 ξεκινήσαμε τις πρώτες θεωρητικές εργασίες στο ναό της Παναγίας της Βαλτεσινής, ένα ναό στο όριο της ετοιμορροπίας, χρονολογημένο από τη σωζόμενη τοιχογράφησή του στο 18ο αιώνα, ανακαλύψαμε ένα σπάραγμα τοιχογραφίας με την απεικόνηση του προσώπου της Παναγίας προσεκτικά φυλαγμένο στις κτιστές υποδομές του Ιερού Βήματος, που αποδεικνύει μια προγενέστερη χρονολογικά φάση του μνημείου και επαναπροσδιορίζει τα χρονολογικά και τοπογραφικά ζητήματα στη χριστιανική συνοικία της Κυριώτισσας. Η εξαιρετικά σημαντική άποψη του από Παπαζότου για τη σημασία της ζωγραφικής της παλιάς Μητρόπολης της Βέρειας γίνεται τώρα ευρύτατα αντιληπτή, χάρη στη συστηματική αποκατάσταση του μνημείου, που παρέδωσε ξανά στην πόλη το κορυφαίο μνημείο της, δίνοντάς την τη θέση που της αξίζει, ως σημαίνουσας και πρώτης μετά τη συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη. Η προσέγγιση του ζωγραφικού διακόσμου της παλιάς Μητρόπολης ως κατεξοχήν δείγμα πάλης των αντιτέχνων και η εκτίμηση για την παλαιοχριστιανικού τύπου κλίμακα του αρχιτεκτονήματος αποτελούν δύο θεμελιώδεις διαπιστώσεις του, οι οποίες πλέον γίνονται απόλυτα κατανοητές, όχι μόνο από τον ειδικό επιστήμονα, αλλά κυρίως από τον απλό επισκέπτη της αποκατεστημένης παλιάς Μητρόπολης. Στον Παπαζότου επίσης οφείλουμε, χάρη στην ενδελεχή από μέρους του διερεύνηση των Βυζαντινών κειμένων, τη σύνδεση του διακόσμου του μνημείου με τα κρίσιμα πολιτικά γεγονότα των πρώτων δεκαετιών του 13ου αιώνα, της εποχής των Κορνιλιοδουκάδων της Ιππήρου και ιδιαίτερα του πρώτου δεσπότου της Θεόδωρου, που μετέτρεψε τη Βέρεια σε σταθμό κριτήριο για την ανακατάληψη της Θεσσαλονίκης και την τοποθέτησε έτσι στην αιχμή των πολιτικών εξελίξεων. Πέρα όμως από την σεβαστή επιστημοσύνη του, βλέπουμε πόσο αδιάκοπα φροντίζει για την προστασία και τη διαχείριση των μνημείων της Βέρειας. Στα κείμενά του αγωνιά και επισημαίνει την έλλειψη πολιτιστικής πολιτικής που στέρισε από τους ναούς της πόλης τα οργανικά συνδεδεμένα με αυτούς συμπαρακολουθήματα, τα σπίτια ή τα κελιά που αγκάλιαζαν τις ενοριακές εκκλησίες, τα οικογενειακά παρεκκλήσια και τα καθολικά των μονών. Ιδιαίτερα έντονα τον απασχόλησαν επίσης τα θέματα της αρχαιοκαπηλείας και εργάστηκε συστηματικά πάνω στην έρευνα και για τη διεκδίκηση και την επιστροφή των χαμένων θησαυρών της Βέρειας και ιδιαίτερα μέχρι σήμερα που δεν έχει κυλήσει της πιο σημαντικής, γνωστής ως εμάς, εικόνας του Αγίου Πέτρου, που είναι το κόσμημα της συλλογής στα Μαρτωνόξ. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, ήταν σωστή η αίσθησή του ότι οι 540 εικόνες ναών της Βέρειας που είχαν περισυλλεγεί από τα μέσα της δεκαετίας του 60 θα έπρεπε να μείνουν στο μουσείο, προκειμένου οι επεμβάσεις συντήρησής τους να είναι ευέλικτες σύμφωνα με τις σωστότερες μεθόδους συντήρησης. Φιλομετρώντας το αρχείο των μνημείων της Βέρειας, βλέπουμε σε έγγραφα της δεύτερης περίοδου του στην πόλη στη δεκαετία του 80 ότι η μεριμνά για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των επεμβάσεων στα βυζαντινά μνημεία της με επιμονή στο σχεδιασμό των απαιτούμενων μελετών, γνωρίζοντας ότι αποτελούν τη βάση κάθε επιστημονικής και συστηματικής προσέγγισης. Μία ακόμη πτυχή της πολύμορφης προσφοράς του προς την πόλη αποτελούν οι πολλές και ανεκτήμητες παρακαταθήκες του. Για τη Βέρεια, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε τόσα πράγματα για τις πηγές όπως ξέρουμε για τη Θεσσαλονίκη. Όμως, χάρη στο έργο του Θανάση Παπαζότου, η εσωτερική εξέλιξη της ιστορίας των μνημείων της Βέρειας με μοναδικό μύτο μόνον 7 κατά 7 τα ζωγραφικά, επιγραφικά και αρχιτεκτονικά σπαράγματα είναι απολύτως προσδιορισμένη. Το δεδομένο αυτό αποτελεί την πιο ισχυρή παρακαταθήκη και τη βάση για οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των Βυζαντινών της μνημείων. Μια αγωνία του που συνειδητοποιώ εκ των υστέρων, θυμούμενοι τα λόγια του, ήταν η ίδρυση του Βυζαντινού Μουσείου Βέρειας, η οποία στην εποχή της υπηρέτησής του αποτελούσε επιχειρησιακό στόχο της 11ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, για τον οποίο στόχο φρόντισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στη μονογραφία του για τις Βυζαντινές εικόνες της Βέρειας επιλέγει να παρουσιάσει ένα σύνολο εικόνων που ίσως για την έμπειρη ματιά του συγκέντρωναν όλα τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής τέχνης της Βέρειας. Όλες, σχεδόν πλην ελαχίστων, αποτέλεσαν το βασικό καμβά για τη μουσιολογική πλοκή του σημερινού Βυζαντινού Μουσείου Βέρειας και έτσι στην ουσία υπήρξε ο κύριος επιμελητής της έκθεσης των εικόνων του μουσείου. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ακόμη έργο του, το οποίο με την πρώτη ματιά φαίνεται εκλαϊκευμένο, μια και πρόκειται για τον οδηγό του ΤΑΠΑ για τα μνημεία της Βέρειας με τίτλο «Ο διπορικός στη Βυζαντινή και με τα Βυζαντινή Βέρεια». Στο βιβλίο αυτό χαράσει διαδρομές περιήγησης στη πόλη, ανάλογα με τη διασπορά των μνημείων και τα σύνολα που αυτά σχηματίζουν στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό. Νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αρκετά μπροστά για την εποχή του. Παίρνει τον επισκέπτη από το χέρι και βήμα-βήμα τον οδηγεί σε μια περιπλάνηση όπου η επιστημονική συνέπεια είναι ισότιμη με τις αξίες διατήρησης της ιστορικότητας του τοπίου, συνθέτοντας έναν πραγματικά απολαυστικό περίπατο. Το σπουδαίο είναι ότι το έργο του αυτό αποτελεί σήμερα πια ζητούμενο ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, μιας και τα αναπτυξιακά προγράμματα των Δήμων σε συνέργεια με τις εφορίες αρχαιοτήτων στοχεύουν ακριβώς στη δημιουργία διαδρομών ενοποίησης των ιστορικών πυρήνων των πόλεων. Σήμερα στη Βέρεια, μετά από την πρώτη φάση των εργασιών αναστήλωσης των μνημείων της στις δεκαετίες 60 μέχρι και τα μέσα του 90, έχουν ολοκληρωθεί δύο κύρια μεγάλες κλίμακες έργα αποκατάστασης. Η συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Παταπλίου και η αποκατάσταση της παλιάς Μητρόπολης της Βέρειας. Κατά την εξέλιξη της υλοποίησης αυτών των έργων, η εφορία αρχαιοτήτων Ημαθίας αντιμετώπισε και επέλυσε μείζωνα αναστηλωτικά ζητήματα και θέματα συντήρησης τοιχογραφικού διακόσμου, τα οποία θα αποτελέσουν αναμφίβολα αντικείμενο συζήτησης από την επιστημονική κοινότητα, αλλά έχουν ήδη χαράξει πολύ βασικές αρχές διαχείρισης για τα θέματα της αποκατάστασης και θα αποτελέσουν οδηγό για τη διαχείριση των μνημείων της Βέρειας τα επόμενα χρόνια. Καθώς βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη φάση επέμβασης επί των βεριώτικων χριστιανικών μνημείων στη σύγχρονη εποχή, ονειρεύεται κανείς τα μνημεία αποκατεστημένα, με συμβατούς τρόπους ως προς την προστασία του κτηριακού και λίφους και με βάση την αντιστρεψιμότητα στη συντήρηση της ζωγραφικής τους. Το βέλτιστο θα ήταν η διαχείρισή τους να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ώστε να επιστραφούν στα μνημεία τα σεμνήματα και οι χάρες τους. Αν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όχι μόνο τη δομή, αλλά και τα εσωτερικά του ναού, με τα τέμπλα και τις εικόνες τους, με βάση την καταγραφή του Παπαζότου του 70, τότε θα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα, και αναστηλωτικό και ουσίας, γιατί αποκαθιστούμε τη μορφή της καταπροορισμών χρήσης αυτών των μνημείων, δημιουργώντας όμως παράλληλα ένα μουσιακό πανόραμα εχουσών διασπαρμένο σε όλη την πόλη. Το εγχείρημα είναι φιλόδοξο και απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εφορίας, Μητρόπολης και Δήμου. Εάν όμως οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση τελεσφορήσουν, τότε η Βέρεια πραγματικά θα αναδείξει το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων πόλεων με βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά, γιατί διατηρεί τα καλύτερα παραδείγματα ζωγραφικής για την εποχή τους αδιάλειπτα από τα τέλη του 12ου μέχρι και τα μέσα σχεδόν του 18ου, για τα αριστουργήματα της κάθε εποχής, αλλά και για το συνολικό χρονολογικό έβρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η Βέρεια αξίζει μια ξεχωριστή θέση. Ο Παπαζότος ανέσυρε την πόλη ως σύνολο και ανέδειξε τα επιστημονικά της ζητήματα. Στους ανθρώπους που εργάζονται σήμερα στην εφορία αρχαιοτήτων και σε αυτούς που θα ακολουθήσουν, αναλογεί να εξασφαλίσουν τη σωστή διατήρηση των μνημείων, αλλά και να επικοινωνήσουν τους θησαυρούς τους, αποκαθιστώντας την παράδοση που χάθηκε. Είχα την τύχη απλώς να γνωρίσω τον Θανάση Παπαζότο το καλοκαίρι του 1995, τις πρώτες μέρες της εργασίας μου στην αρχαιολογική υπηρεσία. Και δεν θα ξεχάσω τον απόλυτο σεβασμό, την ευγένεια και την κατανόησή του προς τους νέους. Παίρνοντας το θάρρος από αυτή την τόσο σύντομη γνωριμία, θα ήθελα να του πω ότι στα χρόνια που θα έρθουν θα αναδείξουμε επιστημονικά την παλαιοχριστιανική Βέρεια, θα δώσουμε στις εκκλησίες πίσω την ατμόσφαιρα και τον περίγυρο που χάθηκε, θα υποστηρίξουμε με τις κατάλληλες υποδομές τους βυζαντινούς περίπατους και θα μεταδώσουμε στους επόμενους τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από το έργο της αποκατάστασης των μνημείων, για να προσθέσουμε με τη σειρά μας ένα μικρό βοτσαλάκι στο ψηφιδωτό της ιστορίας της.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλο. Νομίζω ότι θα χαιρόταν πολύ να ακούσει αυτά. Και να πει ο κύριος Καθαρός τώρα να μας πει τις άλλες όψεις του Παπαζόπουλου. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε να προσφωνήσω και τον Νέστορα, ιστορικό της πόλης, τον κύριο Λαμπιονίδη, που βλέπουμε φορά σήμερα εδώ. Ακούστηκαν τόσα πολλά πράγματα για την προσωπικότητα και παρουσία του Θανάση Παπαζόπουλου σε αυτόν τον κόσμο, που είναι ένας κόσμος μνήμης και αγάπης. Αυτά είναι τα συγκινούντα δοχεία που συμπληρώνουν τους ανθρώπους του παρόντος και του μέλλοντος και φυσικά τον άνθρωπο που γνωρίσαμε όλοι μας και τον εκτιμήσαμε τόσο πολύ. Τον Θανάση Παπαζόπουλο τον γνώρισα ως φοιτητή στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, σε μια εποχή που τελειώνοντας το τμήμα Φιλολογίας στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου και μη μπορώντας να φύγω στην Αμερική λόγω εφηβείου νόμου στρατεύσεως των πτυχιούχων από τη δικτατορία, γράφτηκα στο αρχαιολογικό τμήμα για να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Βυζαντινή Ιστορία και Τέα. Γυρίζοντας από το στρατό το Γενάρη του 1974, ο Θανάσης βρισκόταν στο τρίτο έτος. Και έτσι συμπορευτήκαμε ως το τέλος, που μπορώ να πω, και στο πτυχίο δίναμε μαζί εξετάσεις στα πτυχιακά δίπλα-δίπλα. Ήταν ένα ψηλό, ξανθό παιδί με αετήσιο βλέμμα. Αυτό το βλέμμα εκτίμησε ο Μανώλης Χατζηδάκης νωρίς. Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο τον Αναπαυσά, οι τρεις μας. Ο Μανώλης Χατζηδάκης είναι ένας δάσκαλος για μας της Βυζαντινής αισθητικής, σπουδαιότατος βυζαντινολόγος, και ο Θανάσης δίπλα. Και συζητούσαμε. Και γυρίζει ο Χατζηδάκης και μου λέει κάποια φορά, αυτό το παιδί να μου το θυμηθείς θα είναι το μέλλον της Βυζαντινής τέχνης στην Ελλάδα. Δεν το ξεχνώ. Το βλέμμα του διαρνητικό αλλά διστακτικό και μαζεμένο παιδί ήταν στην αρχή. Είχε ένα χαρακτήρα που το επέτρεπε να κερδίζει σιγά σιγά φίλους και να μεγαλώνει τον κύκλο των γνωριμιών του. Πολύ γρήγορα βρέθηκε κοντά στον κύκλο μας που πακτιζόταν σχεδόν από φανατικούς βυζαντινολάτρες και σε πολύ λίγο χρόνο βρέθηκε μαζί μας ως άνθρωπος του σπιτιού μας. Δεν ξεχνώ τις συχνές εξορμήσεις μας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Μακεδονίας, ούτε τις ατελείωτες ολοήμερες και ολονύχτιες συζητήσεις μας γύρω από ζητήματα και προβληματισμούς ποικίλων αρχαιολογικών και θεμάτων ιστορίας και τέχνης, αλλά και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια με τα οποία μαγνήτιζε τα παιδιά μου, που τον υπεραγαπούσαν και τον θεωρούσαν άνθρωπο δικό μας. Η αφιέρωση του βιβλίου «Η παλαιολόγια της ζωγραφικής στη Θεσσαλονίκη» περιλαμβάνει ολόκληρη την οικογένεια. Στον Βασίλη, την Κατερίνα που δόρταζε, στον Κωστή, τη μικρή και τη μεγάλη αγάπη. Αυτή ήταν όλη η οικογένεια μου. Θα μπορούσα να μιλώ ατέλειωτες ώρες για το Θανάση, ένα πολυπροκυσμένο άτομο με περιόριστες ικανότητες, θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό, αλλά ο τόπος και ο μίλητος χρόνος επιβάλλει το οριστό στο θέμα και να παρουσιάσω μια όψη της προσωπικότητάς του ως επιστήμονα που επέλεξε από την αρχή των σπουδών του το Βυζάντιο, όπως και εγώ και ένα πλήθος φίλων που μερικοί τιμούν την παρουσία του σήμερα τη μνήμη του. Για μένα η μνήμη του χαράκτηκε ανεξίτηλα στη δική μου μνήμη, όπως τον έζησε ολοζώντανο και πεισματάρι ακόμα και στην εποχή της πολύχρονης αρρώστιας του. Αφού δεν μπόρεσα να βρεθώ στο τελετουργικό του τελευταίου του ταξιδιού, ήμουν επισκέπτης καθηγητής στην Κύπρο τότε και δεν βρήκα τον τρόπο να έρθω, με την Πέμπη Μαρκή ζούσαμε τη σαρκαστική του πάλι με την αρρώστια και τη συγκίνηση της βραδιάς που ετοιμάσαμε για να κοιμηθούν οι αρχαιολόγοι μας στον ουρανό, στην πολιτιστική πρωτεύουσα, μια εκδήλωση. Και εδώ στη Βέρεια έγινε μια εκδήλωση από την κίνηση πολιτών. Γιάννης ο Κασαρίδης θα θυμάται αυτή τη βραδιά.
απλατιά μνήμης του Παπαζότου. Ενώ είχε προηγηθεί αυτή η εκδήλωση εδώ στον τόπο του, στη Βέρεια, λέω στον τόπο του γιατί ο Θανάσης όταν αποχωρίστηκε το χώρο της Βέρειας της Μακεδονίας και πήγε στην Αθήνα, ουσιαστικά η ψυχή του ήταν εδώ. Ποτέ δεν δέθηκε με την Αθήνα. Βέβαια, έλεγχε σε μένα τύχη να τον πρώτο νεκρολογήσω στο ιστορικό το περιοδικό μας, που το τυπώσαμε, το συλλάβαμε και το φτιάξαμε τα ιστορικογραφικά, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δύο-τρεις φίλοι βάλαμε από το στέρημά μας τότε το πρώτο τόμο και ιδρύσαμε αυτό το περιοδικό, στο οποίο η συμμετοχή του ήταν συνέχεια και η έννοια του ήταν συνέχεια δίπλα στο περιοδικό. Είναι συνεκδότης δηλαδή του περιοδικού ιστορικογεωγραφικά από την αρχή. Τώρα το περιοδικό έχει περίπου 15 τόμους. Ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλες δημοσιεύσεις για την προσφορά του στην επιστήμη με αποκορύφωμα τη φροντίδα του Μανώλη Μαλατάκη για το βιβλίο που θα μας παρουσιάσει σήμερα, το οποίο το θεωρώ και ένα σημαντικό σταθμό γιατί έχει και το βιογραφικό και το εργογραφικό έργο του Θανάση και είναι πια οριστικοποιημένο, εκτός αν ακόμα στα κατάλοιπά του υπάρχει υλικό για να εκτιμήσει κανένας την προσφορά του, η οποία ήταν δραστηριότατη προσφορά και στον χρόνο της αρρώστιας. Μπορώ να πω ότι τα μισά από τα δημοσιεύματά του είναι στον χρόνο της αρρώστιας. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Ο Θανάσης Παπαζότος, ως ιστορικός και φιλόλογος». Το βάρος των εννοιών ιστορικός και φιλόλογος στην επιστημονική τους διάσταση ασφαλώς και παραπέμπει σε διακριτές ειδικότητες. Μα η θεώρηση μου δεν προβλέπει στο να κατατάξω το έργο του Παπαζότου στη μια ή στην άλλη επιστημονική κατηγορία. Βασίζεται στην εμπειρία μου ότι ανήκαμε σε μια γενιά που οι επιστημονικές φιλοδοξίες μας δεν χαρακτηριζόταν από το σημερινό κυνήγι της ειδίκευσης, αλλά βυθιζόταν στα έγκατα της αναζήτησης για το πώς θα γνωρίσουμε σε ολότητα τους πολιτισμούς και τη λειτουργία της ανθρώπινης δημιουργίας, ώστε να κατανοήσουμε ένα κομμάτι του πολιτισμού της ιστορίας μας, χωρίς να χάσουμε την επαφή με το παρόν και το μέλλον ακόμη αυτού του πολιτισμού στην πορεία του, την πορεία του ανθρώπου που συνέχισε την ιστορία. Σε αυτό το επίπεδο προβληματισμού οδηγήθηκε ο Θανάσης Παπαζότος, όπως επίσης και η πρόωρα χαμένη ικανότητη βυζαντινολόγη Σωτήρης Τίσας και Τίτος Παπαμαστοράκης, που η μοίρα μας έφερε τόσο κοντά στις συναντήσεις, τις αναζητήσεις και τις επιδιώξεις των οραμάτων μας για το Βυζάντιο και προπαντός τη διαπίστωση ότι χωρίς τα γράμματα, χωρίς δηλαδή τις πηγές, χωρίς τη γνώση του ιστορικού γίγνεσθε, χωρίς την ανάγκη να συνδυαστούν οι γνώσεις μας, πώς μπορεί να κατανοήσουμε το βυζαντινό κόσμο. Ενωρίς αυτή η ζήμωση στην ανέλυξη του Παπαζότου έδωσε τους πρώτους καρπούς. Θα έλεγα ότι πολύ ενωρίς ο Θανάσης εντρίφησε στην ιστορική μέθοδο χρησιμοποιώντας όλα εκείνα τα εργαλεία που του εξασφάλιζαν τη στέρεη έδραση των επιχειρημάτων του. Σήμερα διαθέτουμε όλο το δημοσιευμένο έργο του για να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Παπαζότος ήταν ένας επιλεκτικός ιστορικός και είχε συνείδηση και ο ίδιος για το έργο του αυτό. Ας ακούσουμε τον ίδιο να αποτιμά αυτή τη διάσταση του ερευνητικού προσανατολισμού. Η συγγραφή του βιβλίου μου για τους ναούς της Βέρειας υπήρξε τυχαία. Όχι ότι δεν ήθελα κάποτε να συντάξω ένα τέτοιο έργο. Ήθελα καταρχήν να δημοσιευθεί ένα μικρό βιβλίο με τις βυζαντινές και με τις βυζαντινές επιγραφές της Βέρειας που θα στεκόταν ως συμπλήρωμα, μια και η φύση του θα ήταν ιστορική, δίπλα στην εργογραφία του κυρίου Χιονίδη. Η Άννα Αβραμαία, καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όταν της ανέφερα την πρόθεσή μου, με παρότρινε στη σύνταξη ενός συνολικότερου έργου για τη Βέρεια, με βάση τις επιγραφές, ώστε να κατατεθεί ως διδακτορική διατριβή. Το 1993 πήρα το τίτλο του διδάκτορος και το 1994 κυκλοφόρησε το βιβλίο μου για τα μνημεία της πόλης μας. Η διδακτορική διατριβή βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών 28/12/1995, την ίδια μέρα που τιμήθηκε το ιστορικό της πόλης Γιώργος Χιονίδης. Είναι μια σύμπτωση, συμβολική σύμπτωση. Θα ήταν αρκετό το έργο «Η Βέρεια και η Ναΐτης» 18ο αιώνας να στηρίξει την άποψη
ότι ο Παπαζότος δεν ανήκει αποκλειστικά στον χώρο της Βυζαντινής Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Τον ισχυρισμό επιβεβαιώνει η φύση του θέματός του και η οπτική του ίδιου. Αν βέβαια παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι η διδακτορική διατριβή δίνει ταυτότητα της επιστημονικής ειδίκευσης, θα συμφωνούσε κανείς μαζί μου, χωρίς αμφιβολία, ότι πλάι στην κατεξοχήν ειδικότητα του αρχαιολόγου, ο Παπαζότος διέθετε εξίσου καλά και την ειδικότητα του ιστορικού. Καθρέφτης αυτής της ιδιότητάς του είναι οι 160 πρώτες σελίδες του έργου σε σύγκριση με τις 59 σελίδες που αφιερώνει στους ναούς, τους οποίους βέβαια μεταχειρίζεται σε άλλα του έργα φυσικά. Αλλά τα μετρήματα δεν είναι μόνο ποσοτικά, είναι το άπλωμα της ιστορικής μεθόδου στο κεφάλαιο «Η κοινωνία της Βέρειας και τα μνημεία», όπου συνεξετάζεται το ιστορικό γίγνεσθε σε ένα διάλογο με τα μνημεία που συγκροτούν την κοινωνία της πόλης και της μετεξέλιξής της, με το διαπεριστικό βλέμμα του ερευνητή που δεν συγχαίει τους ρόλους του ως ιστορικού, ως αρχαιολόγου, ως ανθρώπου που ζει βαθιά το ρόλο της τέχνης στην ανθρώπινη αναγκαιότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο η διδακτορική διατριβή του Παπαζότου για να στηριχθεί η άποψη ότι εκείνος βασιζόταν το ένα του πόδι στη βάση της ιστορίας και μάλιστα στην πιο μοντέρνα μεθοδολογική της κατεύθυνση. Το μαρτυρούν μια σειρά δημοσιεύματα που αναφέρονται είτε στην ιστορικογεωγραφική μεθοδολογία που εκδηλώνεται τόσο με τα άρθρα του στο περιοδικό μας ιστορικογεωγραφικά, είτε σε ελληνικά έντυπα και επιστημονικές εκδόσεις, παραδείγματος χάρη θυμάμαι την έκδοση «Οι αρχαιολόγοι μιλούν για την Πιερία», το περιοδικό «Κληρονομία», η «Θρακική Επτηρίδα», είτε στο ευρύτερη της εντέλειας έκδοση «Γεωγραφία Ιστορική», του κόσμου της Μεσογείου που εξέδιδε η Αβελέρ στο Παρίσι και βέβαια με συνεργάτες στην Ευραμαία, την Αζραχά, με τις οποίες ο Παπαζότος διατηρούσε μια δημιουργική επαφή. Και βέβαια η δύσκολη αγιορτική τοπογραφία, η θεματική δηλαδή αυτή, μεταφέρθηκε μέσα στις σελίδες αυτού του περιοδικού. Αλλά και ένα πλήθος μελετών και άρθρων του αφορούν αποκλειστικά ιστορικά ζητήματα. Τώρα που έχουμε τον κατάλογο των μελετών, θα μπορούσε κανένας να τα δει από κοντά και τις αντίστοιχες παραπομπές. Ο Ιγνάτιος Καλόθρος, η Παναγία Γαβαλιώτισσα στα Βοδενά, το Βολερό, ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου της Αχυροποιήτη, άλλος της Βέρειας, η Μονή του Πατριάρχου Αθανασίου, η Σκήτη της Βέρειας. Μελέτες καθαρά ιστορικές. Τον Παπαζότο απασχόλησε η ανίχνευση της ιστορικής πραγματικότητας των γεγονότων, των προσώπων και των τόπων με την οξύνια που διακρίνει ένα σύγχρονο ιστορικό και μάλιστα σε πολυδιάστατο πλέγμα του ιστορικού περιβάλλοντος είτε του στενότερου είτε του ευρύτερου κύκλου. Η συμβολή του σε αυτό το χώρο είναι τεράστια. Θυμάμαι τη μελέτη του για τη Θράκη, την τοπογραφία της Θράκης. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για την Ανατολική Θράκη. Τώρα κυκλοφόρησε ένα τρίτο μου έργο στο πλαίσιο της Αυστριακής Ακαδημίας Ταύρων Εμπέρια Βυζαντίνη, που έχουμε πια στα χέρια μας πολλά, αλλά την εποχή που ο Παπαζότος έγραφε την πρωτοποριακή μελέτη του για την τοπογραφία της Ανατολικής Θράκης και όταν οι συνθήκες εκεί δεν επέτρεπαν να επισκεφθεί κανείς τα μνημεία ή τους χώρους, γιατί ήταν και στρατιωτική ελεγχόμενη περιοχή και θυμάμαι τα ταξίδια του που έκαναν με την Ιόλη τότε σε αυτή την περιοχή και μας έδωσε αυτό το υπέροχο δημοσίευμα. Η συμβολή βέβαια είναι τεράστια και σε αυτό το χώρο. Ως προς τα φιλολογικά ενδιαφέροντά του, αφετηρία είναι πάντα το έργο «Η Βέρεια και η Ναΐτης», όπου εκδηλώνει τη φιλολογική κλίση του προς τα εδάφη της επιγραφικής και της παλαιογραφίας. Είναι ειδικότητες της φιλολογίας. Αυτή άλλωστε ήταν και η πρώτη του κλίση όταν ξεκινούσε τη σταδιοδρομία του από τη Βέρεια. Οι επιγραφές είναι κείμενα που απαιτούν γερή κατάρτιση φιλολόγου στο πρωταρχικό στάδιο της μελέτης του υλικού. Στις 150 επιγραφές που περιέχονται στο έργο, ο Παπαζότος ξεδιπλώνει το ταλέντο του καλού φιλολόγου πέρα από τα ιδιόχειρα σχέδια, την ιστορική και βιβλιογραφική κατάρτιση που είναι άψογη. Η επιγραφική ήταν στις προτεραιότητες του Παπαζότου και θυμούμε την επιμονή του να αναφερθεί στην επιγραφή του ταφικού περιτουσιού των Αγίων Ανεργύρων της Μονής Οικοσιφηνίσης, ένας χώρος που μας αφορούσε και μας πέδιψε τόσο πολύ.
από το 1969 είχα φωτογραφίσει τις τοιχογραφίες, τις οποίες κατέστρεψα με τον πολίτη της δράμας αργότερα και θυμάμαι την εντονότατη συζήτηση που κάναμε την καθαρά Δευτέρα του 1974 στον νέο τότε Μητροπολίτη Δράμας Διονύσιο και την επιμονή του Θανάση και μου βέβαια που είχαμε τα στοιχεία ότι κατέστρεψε αυτές τις τοιχογραφίες και ζωγράφισε άλλες. Οι χριστιανικές επιγραφές της Μακεδονίας, η κτητορική επιγραφή της παλιάς Μητρόπολης της Βέρειας, αλλά και η ανάγνωση πολλών επιγραφών στις τοιχογραφίες και τις εικόνες υποδηλώνουν τη δυνότητα του αρχαιολόγου να διεισδύει στα μυστικά της γλώσσας των κειμένων με αφομοιωμένη την αίσθηση του πλούτου που του παρήχει η καλή κλασική του παιδεία. Η δίψα του Παπαζότου για τα γράμματα τον έσπρωχνε να κινηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις φιλολογικών ενδιαφερόντων, όπως παραδείγματος χάρη η μελέτη των αρχείων και των παλαιτύπων βιβλίων. Τα παλαιότυπα της Βέρειας, το κτηματολόγιο και η βιβλιοθήκη της Μονής Αγίου Διονυσίου, τα αναφερόμενα στη Θράκη έγγραφα του Βυζαντινού Μουσείου και τα νεότερα αρχεία της εκπαιδευτικής φιλανθρωπικής αδελφότητας Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα, που μαρτυρούν τις προσπάθειες που έγιναν για την οργάνωση της παιδείας στη Μακεδονία στα τέλη του 19ου αιώνα, συνιστούν ένα νέο κεφάλαιο φιλολογικής συνδρομής του Παπαζότου, χωρίς να παραβλέπεται η στροφή προς τα βυζαντινά έγγραφα από όπου αντλεί τις πληροφορίες σου για να φωτίσει μέσω των πηγών αυτών τα συγκεχημένα ή σκοτεινά ζητήματα, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη για τον Ιωτάκιο Καλόθετο, τη Μονή Ποπού Μητριώτησα, στα κτήματα της Μονής Λιγό στην περιοχή της Βέρειας, τη Μονή του Πατριάρχου Αθανασίου που προαναφέραμε. Τέλος, αναδειχώντας το πλούσιο έργο του, η εμβάθυνση σε καθαρά φιλολογικά κείμενα πηγών, όπως οι επιστολές του Θεόδωρου Βαλσαμόνος προς τον πρώτο του Παπικίου Όρους. Το Παπίκιο Όρος χρωστάει την ύπαρξή του στους αρχαιολογικούς χώρους σήμερα, στο Θανάση Παπαζότου, υπηρετούσε στην Κομοτηνή, όταν σε ένα κύκλο φίλων που τον φιλοξενούσαν, του έδειξαν να επισκεφτεί τους χώρους και ήταν ο πρώτος αρχαιολόγος που έδεσε, συνέδεσε το όνομά του με αυτόν τον υπέροχο χώρο που θεωρείται το Άγιον Όρος, ας πούμε, της Θράκης, έτσι, το Παπίκιο Όρος. Ακόμα η μουσική τριάντα ασμάτων του έργου, η Πέπη Μαρτή μίλησε για την καθαρή αισθητική που είχε για όλα τα θέματα της τέχνης και για τη μουσική. Τριάντα ασμάτων του έργου έρωτος αποτελέσματα. Και πιστοποιούν αυτά τα πράγματα το έγκρος των ενδιαφερών του Παπαζότου στον χώρο των φιλολογικών σπουδών και τη συμβολή του σε ζητήματα που ο ίδιος ανακάλυψε και προώθησε σημαντικά. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να συναγάγει κανείς συμπεράσματα που καθορίζουν τα όρια των επιστημών ώστε να χαρακτηρίσει έναν ερευνητή ως φιλόλογο, ιστορικό, αρχαιολόγο, μελετητή ή γνώστη της αισθητικής? Θα αναφερθώ πάλι στα λόγια του παλαιτά του φίλου. Έτσι με χαρακτήριζε. Είμαι ο παλαιότερος φίλος του βέβαια από την αρχή των σπουδών και στη συνέχεια. Στο υπέροχο βιβλίο του «Τα πάθη της ψυχής και η βυζαντινή ζωγραφική της Μακεδονίας», έκδοση του Ιδρύματος Χόρνου, όπως είδατε στη διαφάνεια αρχικά, γιατί αυτό είναι χαρακτηριστικό του χωρίου, δεν ήξερα ότι θα προβληθεί κιόλας, και μέσα στον χρόνο της δοκιμασίας του, ο ίδιος καταθέτει τη συνολική άποψή του για την επαφή του με τη βυζαντινή γραμματεία, που ξέρω πόσο πολύ αγαπούσε και υπηρέτησε στο ερευνητικό του βίο. Το να ισχυριστώ μας λέει ότι ανέγνωσα όλη τη βυζαντινή γραμματεία ώστε να παρουσιάσω στη διάρκεια μιας διάλεξης ένα θέμα που θα έχει σχέση με το και θα αποδεικνύει τη συνάφεια κειμένων και τέχνης, θα ήταν πράγματι μία απάτη. Θα προσπαθήσω ωστόσο να εκφράσω μερικές απόψεις στηριγμένες σε όσα κείμενα στάθηκε δυνατό να συλλέξω για να καταδείξω την αξία που έχει για την έρευνα σήμερα ένας τέτοιου είδους σκόπος, ο οποίος κάποτε πρέπει να αρχίσει. Προσέξτε τη διορατικότητα του ανθρώπου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, συνεχίζει, ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην βυζαντινή γραμματεία και στις εικαστικές τέχνες είναι όμοιες. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει γραφή, ιστορία, σχήμα λόγου. Γραφή παράλληλα σημαίνει και ζωγραφιά. Ο ιστοριογράφος ή σκιαγράφος και σκιαγραφή σημαίνει τον ζωγράφο και την τέχνη του. Σχήματα είναι οι ζωγραφικοί τρόποι. Επίσης, οι τεχνικές της ρητορικής, μιας τέχνης του λόγου, πέρασαν από το χώρο της διδασκαλίας στη θεολογική γραμματεία και από τη θεολογική γραμματεία στους τύπους των εκκλησιών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι βυζαντινοί καλλιτέχνες θεωρούσαν τους εαυτούς τους άριστους ρήτορες. Μπορούσαν
ίσως να μιλούν ικανοποιητικά για την τέχνη τους, χωρίς να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες γραμματιακών κανόνων. Μπορούσαν να ενσωματώνουν ρητορικές τεχνητές στην εργασία τους, χωρίς να θέλουν αναγνώριση του ονόματός τους ή τις θέσεις τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Ο ακαδημαϊκός χώρος θα αντιμετώπιζε την κρίση μου για τη φιλολογική ιδιότητα του Παπαζότου, απαράλλακτα όπως των Βυζαντινών εκείνων δημιουργών που μπορούσαν να ενσωματώνουν ρητορικές τεχνητές στην εργασία τους. Με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχουν αντιλήψεις σχετικά με το ερώτημα τι είναι φιλολογία, είναι τεχνική συγκέντρωση, αποκατάσταση και κριτική έκδοση των κειμένων. Είναι και αυτό. Θα έλεγε κανείς αποτελεί τη βάση, το 50% της φιλολογικής επιστήμης. Το άλλο 50% είναι το πρόβλημα της ερμηνείας των κειμένων, στο οποίο μερικές φορές οι φιλόλογοι, οι κλασικοί φιλόλογοι, όλοι οι φιλολογούντες δεν το αγγίζουν. Το αγγίζουν οι μορφωμένοι άνθρωποι. Οι γιατροί, οι δικηγόροι, αυτοί που λέμε, ας πούμε, αντιπροσωπεύουν ένα πνευματικό περιβάλλον. Όταν ο Παπαζόπουλος θέτει το πρόβλημα της ερμηνείας του συσχετισμού μεταξύ λόγου και τέχνης, τοποθετεί τα πράγματα σε μια πιο προχωρημένη σκέψη. Τότε η μελέτη των κειμένων του Μεγάλου Βασιλείου, του Φιλοθέου Κοκκίνου, του Φυλάκου, η αποκάλυψη του Παύλου, του Πατριάρχου Φωτίου, του Μοναχού Επιφανίου, του Νικηφόρου Χούν, του Νικηφόρου Γρηγορά, του Μιχαήλ Ραούλ, των Μοναστηριακών Τυπικών, του Ποιητή Μανολφιλή, του Σίλβη Στρουσιρόπουλου, του Γρηγορίου Μελισσινού, μεγάλων ή αγνώστων λογοτεχνών του Βυζαντίου που αναρωτιέμαι αν οι φιλόλογοι τα ξέρουν αυτά τα κείμενα. Και θυμάμαι την επιμονή του τότε να του βρούμε τα κείμενα του Φιλή από την έκδοση του Μαρτίνη, τις παλαιές δισεύρετες εκδόσεις για να μελετήσει το Φιλή. Όλοι, μέχρι την έκδοση την αναστατική του Μίλλερ. Αυτά όλα αποκτούν άλλη διάσταση στον χώρο της ερμηνείας από τη φιλοσοφημένη σκέψη του Παπαζότου. Διαβλέπει κανείς εδώ το ανήσυχο πνεύμα του, την ευρυμάθεια, στο πολυεπίπεδο έργο που δεν το εγκατέλειψε ποτέ ως το τέλος της ζωής του. Τα μακεδονικά αποσημειώματα το επιβεβαιώνουν. Εδώ οι κατηγορίες των γραφτών του που διακρίνονται, όπως θα μας πει ο κ. Μαλαδάκης, στα ιστορικοφιλολογικά, ιστορικοτοπογραφικά και τα ερμηνευτικά, πλάι στο μεγάλο κεφάλαιο της ζωγραφικής, που τόσο αισθανόταν το παλμό της, ενισχύουν την άποψη ότι ο καλέτατος φίλος μου διέθετε τα χαρίσματα και του ιστορικού και του φιλολόγου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από το θάνατο του Παπαζότου και η πρωτοβουλία που είχαν οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης να τιμηθεί η μνήμη του αποτελεί ταυτόχρονα και μια κίνηση διδαχής προς τους νέους για το πόσο μέσα από τις μνήμες μπορεί να αναπτυχθεί ο συνεκτικός δεσμός των ανθρώπων με εκείνους που νόθησαν για τον πολιτισμό, για αυτούς που κράτησαν την επαφή των ματιών τους με το ιστορικό παρελθόν και τις ανθρώπινες αξίες που παραμένουν αναλύωτες, όπως ο σεβασμός στα έργα δημιουργίας, η εκλεπτισμένη αισθητική, η αδιάλειπτη επαφή με την παράδοση του πολιτισμού, με τα οράματα των προγενεστέρων που με την αισθητική τους αντίληψη και τη θεωρία άγγιξαν την ουσία της επιστημονικής ανασχόλησης. Στον Θανάση Παπαζότο, η επιστήμη, η παιδεία και η δίψα του για τη ζωή και την τέχνη δέθηκαν σε ένα πλικισμένο σώμα που άντεξε πνευματικά, καθώς η υλική του υπόσταση φάνηκε αδύναμη στην αντοχή του χρόνου. Εμείς σήμερα κρατούμε ζωντανή τη μνήμη και το πνεύμα του. Έχω πάντα στο νου μου την τύχη των εμπνευσμένων ανθρώπων, των δημιουργών, των ποιητών, και την άδικη μοίρα τους. Ένα ποίημα νέα περί του θανάτου του Ισπανού ποιητού Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19 Αυγούστου του 1936 μέσα στο χαντάκι του Καμίνου Δελαφουέντε. Η τέχνη και η ποίηση δεν μας βοηθούν να ζήσουμε. Η τέχνη και η ποίηση μας βοηθούν να πεθάνουμε. Περιφρόνησης απόλυτη αρμόζει σε όλους αυτούς τους θορύβους, τις έρευνες, τα σχόλια επισχολείων που κάθε τόσο ξεφουρνίζουν αργόσχολοι και ματαιόδοξοι γραφιάδες γύρω από τις μυστηριώδικες και αισχρές συνθήκες της εκτελέσεως του Κακορίζικου, του Λόρκα υπό των φασιστών. Βέβαια η μοίρα δεν ήταν η κριτική των φασιστών στο Θανάση, ήταν η μοίρα του. Μα επιτέλους, πια ο καθής γνωρίζει πως από καιρό τώρα και προπαντός τα χρόνια τα δικά μας τα σακάτητα
ήρθεστε να δολοφονούν τους ποιητές. Η δολοφονία της μοίρας για το Θανάση ήταν για μας ένα τεράστιο κτίριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθαρέ. Και τώρα ο κύριος Μαλαγάκης θα μας μιλήσει για το βιβλίο που είναι η αφορμή της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι κάπως άβολα σε αυτή την αίθουσα, γιατί είμαι μάλλον από τους λίγους που γνώρισε τόσο λίγο τον Θανάση Παπαζότο. 2 ώρες μόνο σε ένα βραδινό τραπέζι στη Σαμοθράκη το καλοκαίρι του 1994, όπου βρίσκεται για διακοπές με την Ιόλη. Η βραδιά τελειώνει γρήγορα, ο καιρός περνάει, ο Θανάσης σε 2 χρόνια, το 1996, πεθαίνει. Μέσα από τα γραπτά του για την ιστορία, την αρχαιολογία και την τέχνη της Μακεδονίας και της Θράκης, συνεχίζονται συναντήσεις μας πιο συστηματικές, αλλά φεύ μονόδρομες. Και γνωρίζουμε ξανά με τον Θανάση όταν η Ιόλη, το Νοέμβριο του 2012, στη Θεσσαλονίκη, μετά από προτροπή της Ευθέρμης Μαρκή, μου προτείνει να αναλάβω την επιστημονική επιμέλεια των μακεδονικών αποσημειωμάτων, μια συλλογή άρθρων του Θανάση, που τα έγραψε τους τελευταίους δύσκολους μήνες της ζωής του. Παίρνω το τελευταίο δοκίμιο των αποσημειωμάτων από την Ιόλη, το διαβάζω και συνειδητοποιώ ότι πρόκειται να ξύσω με τα νύχια μου ένα βουνό. Και αυτό γιατί ο Παπαζότος ήταν από τους καλύτερους γνώστες του βυζαντινού και μεταβυζαντινού βορειοελλαδικού χώρου, ένας επιστήμονας πολύτροπος που κινούνταν με άνεση στην ανάγνωση των κειμένων, των μνημείων, του τοπίου. Για να το πω με άλλα λόγια, διάβαζε ανάμεσα και πίσω από τις γραμμές των λογοτεχνικών και των ιστορικών κειμένων και συνδύαζε ένα πλήθος πληροφοριών που του έδιναν οι εικόνες και οι τόποι. Τι ακριβώς όμως είναι τα μακεδονικά αποσημειώματα του Θανάση Παπαζότου? Είναι μια συλλογή 45 άρθρων του, τα περισσότερα σύντομα και μερικά πιο εκτενή, ένα σώμα κειμένων που χωρίζεται σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος επιγράφεται ιστορικοφιλολογικά και περιλαμβάνει 5 άρθρα που αξιοποιούν κείμενα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα για να εικονογραφήσουν όψεις της κοσμικής και της εκκλησιαστικής πραγματικότητας της Βυζαντινής και της Μεταβυζαντινής Μακεδονίας. Εδώ ζωντανεύει μπροστά μας ο κόσμος της Βέρειας, το αρχοντολόι και η φτωχολογιά των αρχών του 13ου αιώνα, μέσα από τα κείμενα του Δημήτριου Φωματινού. Επίσης αναλύεται μια εκκλησιαστική υπόθεση του 17ου αιώνα, που αφορούσε τον επίσκοπο Κύτρους Ιάκωβο, αγαπητός του ποιμνιό του αλλά μισητός των δίστροπων και άνθρωπων Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Μεθόδιο, που τον αποκαλούσε κακό Ιάκωβο και ζητούσε την καθαίρεσή του γιατί δίθεν δεν κατέβαλε εκκλησιαστικά χρονικά δικαιώματα, δηλαδή χρήμα στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Τέλος, δημοσιεύεται ένα επιστολάριο του 18ου αιώνα, που φυλάσσεται εδώ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, δηλαδή ένας οδηγός για το πώς πρέπει να γράφει κανείς επιστολές ανάλογα με τον παραλήπτη. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που τυπλοφορείται ιστορικοτοπογραφικά, παύλα, μνημεία, περιλαμβάνονται 8 αποσημειώματα. Μεταξύ άλλων σημαντικών, 2 εστιάζουν στη Βέρεια. Το ένα αφορά τις τοιχογραφίες, τις χωρητές εικόνες και τα γλυπτά που σώθηκαν από τον ναό της Παναγίας Κυριώτισσας πριν κατεδαφιστεί βάναυση το 1975, και το άλλο τη μικρή παλαιολόγια εκκλησία της Αγίας Άννας, που μας σώζεται σε 2 φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα και η οποία βρισκόταν εκεί που σήμερα είναι το Μητροπολιτικό Μέγαρο πίσω από τον ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Το τρίτο μέρος του βιβλίου, με τίτλο «Ερμηνευτικά», περιλαμβάνονται 4 άρθρα. Απομονώνω αυτά στα οποία ο συγγραφέας πραγματεύεται το πώς ένας ναός αποκτά τον τίτλο του Σταυροπηγίου, μελετώντας την ειδική περίπτωση του Ναού του Χριστού της Βέρειας, το πώς καθιερώνεται ένας ναός με αφορμή ένα χριστόγραμμα ζωγραφισμένο στον Άγιο Βλάσιο, πάλι εδώ στη Βέρεια, και το πώς συνάπτονται με την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας μια προσωποποίηση της ελεημοσύνης στην Παναγία Χαβιαρά και η απεικόνηση των 10 Παρθένων στον Άγιο Γεώργιο του Άρχοντος Γραμματικού. Το τέταρτο και εκτενέστερο μέρος του βιβλίου αφορά τη ζωγραφική και περιλαμβάνει 24 αποσημειώματα, 4 γενικά, 7 για τυπογραφίες και 13 για εικόνες. Μαθαίνουμε για την περιπέτεια της επιστροφής από το εξωτερικό μιας κλεμμένης εικόνας
του Αγίου Προκοπήλου του 14ου αιώνα από τον ομώνυμο ναό της Βέρειας, η οποία χάρη στο Θανάση Παπαζόπη και στη σχεδόν αστυνομικού τύπου έρευνά του, εντοπίστηκε, ταυτίστηκε και επέστρεψε στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης εδώ, μόλις πριν 5 χρόνια, το καλοκαίρι του 2012. Τέλος, δημοσιεύεται εδώ για πρώτη φορά μία εικόνα με τον Ιωάννη Πρόδρομο και τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο από τη Μονή Πατοπεδίου, στην οποία ζευνίονται με ενδιαφέροντα τρόπο οι αναμνήσεις της κομμήνιας τέχνης με την ελάβνουσα παλαιολόγια τεχνοτροπία. Η ολοκλήρωση των υποσημειώσεων που δεν πρόλαβε να αποτελειώσει ο Θανάσης σε αυτό το βιβλίο ήταν ένα έργο δύσκολο. Το ότι αποφασίσαμε με την Ιόλη πως έπρεπε να ενημερώσουμε το έργο με τις πιο σημαντικές δημοσιεύσεις της νεότερης βιβλιογραφίας των τελευταίων 20 χρόνων, όμως τις οποίες δεν είναι καθόλου αμεληταίος, έκανε τη δουλειά ακόμη δυσκολότερη. Η εικονογράφηση ήταν μια τρίτη ανηφόρα. Μεγάλο μέρος της ήταν ήδη επιμελώς έτοιμο από τον ίδιο τον Θανάση. Έλειπαν όμως αρκετές φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονταν στο αρχείο του, τις είχε τραβήξει όταν ήταν πολύ νέος και πολλές από αυτές δεν τις υπομνημάτισε. Όταν είσαι 20 και 25 χρονών, θυμάσαι που φωτογραφίζεις και φυσικά νομίζεις ότι δεν θα πεθάνεις ποτέ. Μου έλεγε όλοι όταν δουλεύαμε στο σπίτι της στην Αθήνα ή στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη για την επιλογή του φωτογραφικού υλικού. Προσπαθώντας λοιπόν να περάσουμε τόσους κοπέλους, επικαλεστήκαμε τη βοήθεια φίλων και συναδέλφων του Θανάση, της Αγγελικής Κοταρίδη και της Μαρίας Χειμονοπούλου, του Αντώνη Γκαλίτσιου, της Αναστασίας Τούρτη και της Ευτέρης Μαρκή, του Γιάννη Κανονίδη και της Λίνα Στρατή. Πριν κατατεθεί στο τυπογραφείο, το τελικό δοκίμιο διάβασαν ο Ταξιάρχης Κόλλιας, ο Τριαντάφυλλος Κλαβενίτης και η Ευγενία Δρακοπούλου, η γραφίστρια Βάσου Αντωνίου και η επιμελήτρια Στέλλα Τσάμου και φυσικά ο γιος του οικαστικός Ρωμανός Παπαζότος και ο αρχιτέκτονας Γιώργος Πασχαλίδης είχαν ουσιαστική συμβολή στην ολοκλήρωση του βιβλίου, καταθέτοντας ο καθένας γνώσεις και γούστο. Όλους μας ασφαλώς μας συντόμιζε με ευγένεια και διακριτικότητα η Ιόλη Τυποπούλου, που γνώριζε φυσικά καλύτερα το Θανάση και ήξερε τι θα του άρεσε και τι όχι. Επειδή η έκδοση ενός επιστημονικού έργου μετά το θάνατο του συγγραφέα του είναι και μια μαρτυρία για την ιστοριογραφία του κλάδου, και επειδή ο Παπαζόπουλος ομολογουμένως φράγησε τις βυζαντινές σπουδές του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, θεωρήσαμε ότι το βιβλίο θα έπρεπε να κλείνει με ένα βιογραφικό του σημείωμα και με αναλυτικό κατάλογο της εργογραφίας του. Προσθέσαμε όμως και κάτι εξίσου σημαντικό, ένα παράδειγμα εικόνων με δικές του καλλιτεχνικές δημιουργίες, πέρα από αυτές που κοσμούν τα εξώφυλλα, και είναι γλυπτά σε πέτρα, ξύλο και πυλό, ζωγραφική αργοτέμπερα και ψηφιδωτό. Αντίτυπα του βιβλίου έχουν ήδη σταλεί για βιβλιοκρισία σε δύο μεγάλα επιστημονικά ξενεολογικά περιοδικά, στο Παρίσι και στη Βιέννη, και αναμένουμε την υποδοχή και την κρίση των ξένων συναδέλφων. Τα μακεδονικά του σημειώματα του Θανάση Παπαζότου είναι ένα έργο βαθύ και πλατή, όπως ήταν και τα προηγούμενα έργα του και όπως εν τέλει είναι τα έργα των σπουδαίων και επιστημόνων. Διαλαμβάνει θέματα ιστορικής τοπογραφίας, προσωπογραφίας, θέματα θεολογικά και ερμηνευτικά και φυσικά ζητήματα αρχαιολογίας και τέχνης. Θα επιμείνω όμως ειδικά στη συμβολή του στη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, ένα τομέα της τέχνης που ήταν και η μεγάλη του αγάπη. Σε αυτά τα κείμενα μας προσκαλεί να αναστοχαστούμε κριτικά το ρόλο και τη λειτουργία της εικονογραφίας και της τεχνοτροπίας. Και το καταφέρνει αυτό εξετάζοντας με επιμονή και υπομονή τα ζωγραφικά έργα από κοντά και από ψηλά, τις λεπτομέρειές τους και ως σύνολα. Με γρήγορη αντίληψη, αμφισβητεί, καταρρύπτει αστήρικτες βεβαιότητες, διατυπώνει ερωτήματα και ή προτείνει απαντήσεις ή απλώς κάνει υποθέσεις εργασίας, δίνοντας έναυσμα και περαιτέρω επιστημονική συζήτηση. Και όλα αυτά με γλώσσα ρέουσα, αραπλή, χωρίς επιτίδευση και φιωριτούρες. Κλείνοντας, υπενθυμίζω το αυτονόητο ότι αν είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ο ίδιος ο συγγραφέας το δικό του έργο, θα το έκανε πιο επιτυχημένα, πιο εύστοχα και πιο αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά, σας καλώ να διαβάσετε τα μακεδονικά αποσημειώματα, γιατί διατηρούν μια απίστευτη φρεσκάδα στις ιδέες και στη γλώσσα, παρά τα 20 χρόνια που πέρασαν από τη συγγραφή τους, και το κυριότερο μπορούν να διαβαστούν και από ειδικούς επιστήμονες
και Αυτοεπαρκής φυλάχιους αναγνώστες που θα αναγνωρίζουν αμέσως τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πλευρές του κειμένου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ σαφή και καλή παρουσίαση. Και τώρα είναι η ώρα, νομίζω, να πει η Βέλια για τον Θανάση Παπαζότο, ο κύριος Κεσαρίδης. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ιδιαίτερως την όλη για την πρότασή. Αγίων Επιστροφήν. Ο κλεμμένος Άγιος Προκόπιος από τον ομώνυμο ναό της Βέρειας, μια εξαιρετική βυζαντινή εικόνα του 14ου αιώνα, θα φέρει πίσω και τον Άγιο Πέτρο, κλεμμένος κι αυτός από τον ίδιο ναό. Ο Άγιος Προκόπιος, που απεικονίζεται με στρατιωτικό ένδυμα, κρατώντας παρέτρα και υψωμένο ξύφος, εμφανίστηκε το 1980 σε δημοσίευση υπό τον τίτλο «Icons and East Christian Works of Art», χωρίς τις επιζωγραφίσεις της. Παρά τα αυτά, ο αείμνηστος αρχαιολόγος Θανάσης Παπαζότος την αναγνώρισε και την ταύτισε με την κλεμμένη εικόνα της Βέρειας. Είχε αφαιρεθεί από τον ναό μεταξύ των ετών 1968 1975. Το ξύλο πεθαίνει μόνο όταν καεί. Εικόνα, τοποθετημένη δεξιά της ωραίας πύλης ως προς το εκκλησίασμα, την πήραν για συντήρηση. Ο συντηρητής είδε ότι υπάρχει κι άλλη εικόνα από πίσω. Σιγά σιγά την έφερε στο φως. Σκέδρωμα ελαφρύ τον βοήθησε. Καρφωμένο πιχάκι κάτω από το δεξί της μάτι. Ελαφρύ μαλάκωμα με βετέξ. Έσκαψε με τον υστέρι τον πύχη τριών εκατοστών. Ξύλινος φορέας. Δυσκολία. Σκορπάει το καρφί. Χειρότερο το μηχανικό. Βγαίνει δυσκολότερα γιατί είναι ίδιας διατομής. Βοηθάει η οξύνωση. Χριστός Παντοκράτορ. Στο διακονικό δίπλα την έβαλαν μετά τη συντήρηση, την κάθισαν πάνω σε βαμβάκια, σκεπασμένη. Ήρθε ο αρχαιολόγος. Λέει δεν είναι αρχαιολόγος, αναρωτιούνται δύο εργάτες. Την ξεσκεπάζουν, μόλις την είδε, έμεινε κόκαλο. Άρχισε να κλαίει, έπεσε κάτω. Θα μην κάνεις έτσι, όλα θα περάσουν, να του λένε οι εργάτες, νομίζοντας ότι κάτι δικό του θυμήθηκε. Άνοιξε η τελευταία, λίγο πριν το μεσημέρι, παλαιά Μητρόπολη της πόλης. Μέσα στην τεράστια μη επισκέψιμη εκκλησία, η γρασία, η νύφος, στο πάτωμα μαρμάρινα θράσματα. Το μνημείο κινδύνευσε πρόσφατα να καεί. Σε ένα σημείο του αριστερού κλήτους, πάνω σε μια ψηλή σκάλα, ένας φωτογράφος φωτογραφίζει τις υπέροχες φωτογραφίες βάσει των υποδείξεων του αρχαιολόγου Θήτα Πι, ο οποίος βρίσκεται στη βάση της σκάλας από την οποία κρατιέται. Διπλωμένος, πιάνει την κοιλιά του, δείχνει να υποφέρει. Δύο-τρεις εργάτες. Κάποιος από αυτούς έρχεται μπροστά στον αρχαιολόγο με ένα γεμάτο καρότσι. Αρχαιολόγος. Ελέγχει το υλικό στο καρότσι. Όχι αυτό. Αναδεικνύει μέσα από το σωρό ένα μπουκάλι σε σχήμα ανθρωπίνου σώματος. Το μπουκάλι φέρει στο λαιμό του μια τρύπα, ένα σπάσιμο. Φωτογράφος. Μη μου πεις ότι κι αυτό. Αρχαιολόγος. Κοιτάζοντάς του. Είναι τουλάχιστον 100 ετών. Σιωπή. Ανήκει στα ευρήματα της νεότερης περίοδου του μνημείου. Το 16-17 οι δυνάμεις της Σαντάν κατέληξαν μες στο μνημείο.
ακούγονται από τον παρακείμενο πλάτανο οι κάργες με τα κουδουνάκια στο λαιμό. Φωτογράφος, βρωμοπούλια, δεν ησύχασαν. Αρχαιολόγος, ίσως χαριτολόγοντας. Α, έχουν δικαιώματα. Εδώ τα βρήκαμε. Εδώ θα είναι όταν εμείς θα έχουμε θέλη. Έχουν πλέον αρχαιολογική αξία. Γελάει. Φωτογράφος. Μην μου πεις τώρα ότι και οι κάργες, αρχαιολόγος με έμφαση, και τα κουδουνάκια. Ο αρχαιολόγος τι τα πει, σφίγγει στη χούφτα του το μπουκάλι και συνεχίζει τη φωτογράφηση, καθοδηγώντας τον φωτογράφο από όλο και περισσότερο διστροπή. Όμως ο αρχαιολόγος, σαν να συμμετέχει σε μια μεταμόρφωση ψυχική, σαν να προσπαθεί να μετουσιωθεί περισσότερο παρά να μεταμορφωθεί, βρίσκεται ήδη αλλού. Ακούγονται και πάλι οι κάργες και τα κουδουνάκια. Στο Θανάση Παπαζώτο χρωστάω την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου. Στο τέλος της αφιερωμένης στον ίδιο και το έργο του εκδήλωσης στη βιβλιοθήκη στο παλαιότερο κτίριο αυτής, και διπλωμένο στα δύο, όπως όταν το συνάντησα για τελευταία φορά μέσα στην Παλαιά Μετρόπολη, ζήτησε να διαβάσει ολόκληρο το κείμενό μου «Δρόμος με κεραμίδια», μέρος του οποίου είχε ακουστεί προηγουμένως. Σε λίγο καιρό με ειδοποίησαν από τον εκδοτικό οίκο. Εάν δεν υπήρχε ο Θανάσης, δεν νομίζω ότι θα είχα καταφέρει τίποτα. Δεν πρόλαβε να δει την έκδοση. Ο δρόμος με κεραμίδια αφιερώθηκε στη μνήμη του. Το 1998, στην εκπομπή του Βασίλη Βασιλικού, παρουσιάσαμε μαζί με την Ιόλη το δικό μου βιβλίο δίπλα στα δικά του. Αργότερα οργανώσαμε με κεντρικό ομιλητή τον Βασίλη Κατσαρό ως κίνηση πολιτών για την αισθητική και αρχαιολογική προστασία της Κυριώτισσας, εκδήλωση στη μνήμη του μέσα στην Κυριώτισσα. Ο Θανάσης Παπαζώτος, εγκαυστικός, φλεγόμενος, υπέρπειρος, εμπείρετος, διάπειρος, δουλεύοντας πυρετοδός τα τρισδιάστατα εργοχειρά του, σαν παιδί που βλέπει τον κόσμο κάθε πρωί πρώτη φορά, προτείνει με το έργο του και με τη στάση ζωής του μια ιδιόγραφη υποχρέωση, παύλα διαθήκη, αχ, να ναι, επικυρωμένη με το αποτύπωμα της ίδιας του της ζωής, να αντισταθούμε στο θέατρο της εξαφάνισης και στην υποκρισία που μας κυκλώνει. Εμείς, μάρτυρες μιας ιστορίας του παραλόγου, καλούμαστε από το παράδειγμα του να αναστοχαστούμε την ιστορία σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της. Πώς μπορεί να ξαναδώσει κάποιος νόημα στη ζωή του? Πώς μπορούμε να φωτίσουμε σήμερα την πόλη? Μια πόλη που γκρέμισε αμέσως μετά την απελευθέρωσή της τα μισά της μνημεία, που μέχρι το 1975 κατεδάφισε εγκλησίες, που παρέδωσε στη χιδεότητα την διατηρητέα περιοχή της Κυριώτισσας, περιοχή μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, χρήζουσα ιδιαίτερης προστασίας, καθιστώντας τις εγκλησίες της μπαρεκκλήσια. Περιοχή που θα μπορούσε να αποτελέσει ζωντανό σημείο αναφοράς και ανασυγκρότησης της συλλογικής μνήμης. Και μάλιστα χαρακτηριστική περίπτωση αναζήτησης της έννοιας του ιερού στη πόλη. Ένα ταξίδι στον τόπο της μνήμης, υπό το φως της ιστορίας και τη σκιά του μύθου. Μια πόλη που προφυλακίζει και προσβάλλει τους αρχαιολόγους της, όταν δηλώνουν ότι θέλουν να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα, αρχαιολογικά και αισθητικά, τα μνημεία της και την ίδια. Θα μπορούσε σήμερα να καλλιεργηθεί η συλλογική μνήμη, να αναδειχθεί η αδιάσπαστη συνέχεια και η οργανική ενότητα ενός τόπου, έχοντας πάντοτε όμως, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας, το σεβασμό προς τον άνθρωπο. Πόσο μάλλον σήμερα,
που το αίσθημα της συλλογικότητας έχει κατασταλθεί και αντικατασταθεί με το μοναχικό κυνήγι του κέρδους. Πώς μπορούμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε σήμερα στην πόλη γύρω μας την ιερότητα του διλέμματος με όλον αυτόν τον ρημαγδό που μας περιβάλλει και μας διαλύει, πώς θα καλλιεργηθεί η διείσδυση στις εκτερικότερες πτυχές του είναι των πραγμάτων και όχι η κολακία του φαίνεστε. Πώς θα καταφέρω να παρατηρώ μέσα στην πόλη τα πράγματα γύρω μου να διαστέλλονται και να συστέλλονται και ακολουθώντας τη μυστική του ζωή να βρίσκω και να εφευρίσκω την ουσία τους και τα ερεθίσματά τους, την αρχαίγονη ιερότητά τους με τη βοήθεια του ονείρου και της φαντασίας. Με ποιον τρόπο το χειδαίο και το ανιστόρητο θα πάψουν να κυριαρχούν γύρω μας. Αυτό είναι ίσως το κύριο αίτημα των καιρών μας, τουλάχιστον για πόλεις σαν τη δική μας, με τόσο βαρύ φορτίο παρελθόντος, και το οποίο όμως δεν νοιάζεται κανείς. Κατά τον Χάιντεκερ, ακόμη και οι γνωστές έννοιες έχουν ένα επιπλέον νόημα που μας διαφεύγει και συνιστά τον πυρήνα της έννοιας του ιερού, που πάει πέρα από τις αισθήσεις, στην περιοχή της ποίησης, της τέχνης, που προσπαθεί να συλλάβει το άφατο και να δώσει στις λέξεις ένα νόημα που δεν θα το βρεις στο λεξικό. Το ιερό, με άλλα λόγια, δεν είναι μεταφυσική, αλλά ποιητική έννοια. Είναι υπάρχει στον γνωστό κόσμο και δεν βρίσκεται έξω από αυτό. Κατά μία άλλη εκδοχή, βέβαια, το ιερό δηλώνει την παρουσία του θεϊκού στον κόσμο. Ο Χαϊντέκερ, ωστόσο, επιμένει ότι το ιερό φανερώνεται κυρίως με την προσπάθεια των ποιητών. Αρχάγγελος Σεβίζων. Ως αρχάγγελος του μελισμού, δειλά κινείται, εξέρχεται και στέκει Σεβίζων πάνω από την πόλη. Δεν έχει εξέλθει από τότε. Τώρα προσέρχεται στον κύκλο μας. Το βοηθάει σε αυτό η ανάγκη της Ιόλης. Ηρεμεί ο πανικός του, νιώθει προστασία σήμερα. Γλιστράει μέσα από τα δοκάρια και την πρόπετρα. Θέλουν να τον τιμήσουν που χρόνια ολόκληρα επιμελώς φρόντισε την πόλη, τη μνήμη της. Κρατάει αντί τώρα επί δύο να ανθεί. Εντάσσεται κι αυτός ανάμεσά μας, συλλειτουργό στοιχείο. Και έρχεται από μακριά, πρίγκιπας, στη τοιχογραφία της Άνοιξης, στη Σφύρα, στα Κροτήρια. Λινό με πρωτογεωμετρικά μοτίβα πάνω στην τέφρα επιφανούς νεκρού από το Λευκαντή. Ύφασμα χρυσοϊφαντο σε λανάκα χρυσή γυναίκας στον τάφο του Φιλίππου. Πορτρέτα του φαγιού μου, χειρόγραφο πρωτοχριστιανικό σε ένα κελάκι στο Σινά, εγκαυστικής τεχνικής, σωζόμενη εικόνα του Χριστού. Μέθοδος πρωτοπόρα, αποχωρισμού ζωγραφικών στομάτων, άγγελος σαρκωθής, μέγας σεισμός, καθοσιωμένος. Χαίρε, Θανάση, αθάνατε. Λίγες φορές και ιδιαίτερα σήμερα διαρωτώμαι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που εργάστηκε 20 χρόνια να κάνει ένα τόσο πολύπαρκο έργο για πολλούς τόπους, για πολλά πρόσωπα, για πολλά μνημεία να είναι τόσο ενημερωμένος στη βιβλιογραφία, να διεισδύει σε μέρη που δεν μπορούν άλλοι όταν βρίσκεται μάλιστα σε μια πόλη για την οποία έλεγε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τις αρχές ιδιαίτερα,
πλην τριών ανθρώπων. Η Αγία Εκατερίνη Χατζηλάμπου, ο Πάτερ Βασίλειος, τον οποίο μίλησε ο γιος του, και αγκάλιασε και εμένα. Και πώς να μιλήσω, δεν ήμουν διατεθειμένος, και το ζήτησα, μου το ζήτησαν επειδή ήμουν πρόεδρος της βιβλιοθήκης επί 9 χρόνια και είμαι εκείνος που σε συνδυασμό και σε συνεργασία δέχτηκα ή εγώ το πρότεινα ή ο Γιάννης ο Τροχόπουλος ο πρώτος και το τιμήσαμε στην παλιά βιβλιοθήκη. Τελειώνοντας την εκδήλωση, ανακοίνωσε ότι θα τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του, για το οποίο θα πω δύο κουβέντες, και με κάλεσε και εμένα. Του λέω βεβαίως θα βρεθούμε. Και πετάγεται ο Χασότης, γιατί πώς θα βρεθεί, εσύ να κάνεις τι. Είμαι και εγώ τιμόμενος. Έτυχε δηλαδή η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να γίνει. Ο τοπικός ασχολούμενος με την ιστορία να είναι μπροστά σε έναν γκόλθο πνευματικό ύπκαρ μακεδονικό. Έκανε την εξής τιμή, την οποία δεν μπορώ να την παραλείψω. Ο βιβλιοδέτης Στέλη του 1994 έδεσε μόνο ένα βιβλίο, το οποίο είχε η Ιώλη στο σπίτι με τον Θανάση. Και τηλεφώνησε στον Τροχόπουλο, πήγε το πήρε, μου έκανε μια ολοσέλιδη αφιέρωση και έτσι το πρώτο, γιατί ένα το έδωσε μόνο, το πρώτο βιβλίο το στερήθηκε για να το ζητήσω εγώ, γιατί αναφέρει ότι αν δεν υπήρχε ιστορία της Λωρίας, λέει αυτό και το βιβλίο. Αυτή είναι μεγάλη τιμή από τον Θανάση, ο οποίος ήταν αιρετικός, δεν ήταν εύκολος. Δεν ήταν εύκολος. Αλλά εμείς είχαμε πει τόσο κρασί εδώ στην ταβέρνα του Λουτρού και απέναντι από το Ένωση Συνεταιρισμών που τον είδα για τελευταία φορά, που έγινε στέρος 2 ώρες στο σπίτι. Δύο κύρια χαρακτηριστικά θα πω για εκείνους που τον ξέρουν. Το ασύλληπτο γέλιο του και δυστυχώς το συνοδεύουν πάντα το Θανάση Τσιγάρο, το οποίο ενδεχομένως συνετέλεσε αν δεν προκάλεσε. Την άποψή μου, επειδή με έμαθα να είμαι ειλικρινής και αυτή την ειλικρίνεια την επλήρωσα, την έκανα σε μια βιβλιοκρισία, βιβλιοπαρουσίαση όπως θα την παραστάμε και στην ημερήσια ζώντος του Θανάση και την έστειλα, ήμουν ειλικρινής, είπα ό,τι είχα να πω και χαίρομαι που η αγαπητή μου Έφορος επανέλαβε αυτή την εποδό που είπα ότι στο εξής όσοι ασχολούνται με τη Βυζαντινή Βέλγια θα λένε προ Θανάση Παπαζότου και μετά Θανάση Παπαζότου. Είναι χαρακτηριστικό το βιβλίο. Είναι πάλι να τελειώσουμε αυτή την απορία. Πώς μπόρεσε ένα μυαλό να ασχοληθεί με τόσο ευρύ πεδίο και να είναι σε όλα να ανοίγει δρόμους. Να ανοίγει δρόμους και να γκρεμίζει και υπάρχοντα ερείπια όταν χρειαζόταν. Διότι έτσι είναι η επιστήμη. Η απάντηση τη δίδει ο Γκέτε, ότι ενώ του άρεσαν τον Γκέτε, πέραν των άλλων, για να μην πω για τα γράμματα στην Πετίνα, πέραν των άλλων, του άρεσαν οι κοινωνικές αναστροφές, έλεγε ότι τον εαυτό μου τον βρίσκω όταν μαζεύομαι στο σπίτι και γράφω. Και έχω αντίληψη του χώρου που έγραφε, πήγαμε κάτι πανάγκησε, και συνεπώς ολοκληρώτανε, έβρισε και τον εαυτό του, όταν απεσύρε το καιρό. Σκεφτείτε πόσο αλήθεια έχει η τελευταία κουβέντα προς τη μητέρα του, ότι είχε κι άλλα να γράψει, και να το πάω συμπληρωματικά, τι θα έγραφε ακόμα αν ζούσε. Τίποτα άλλο. Είμαι συγκινημένος πάρα πολύ, στην οποία μια έκφραση που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ένας πολιτικός που δεν τον χώνευα, εν πάση περιπτώσει την επαναλαμβάνω. Εξαιρετική εκδήλωση από πλευράς ιδέας, οργάνωσης, με αξιόλογους και αξιολάπητους ομιλητές και παρευρισκόμενους. Δεν απομένει παρά να υποθεί μία και μόνο
λέξη. Ένα γνήσιο ευχαριστώ. Πάντα περιχρώ απέναντι σε όλο αυτό που ξεδιπλώθηκε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ εκ βαθέων την Αγγελική Κουταρίδη για τη θέρμη με την οποία μου μίλησε μήνες πριν και πριν την έκδοση του βιβλίου να καταθέσει ένα φόρο τιμής στον προκατοχό της στη θέση αυτή του υπευθύνου των αρχαιολογικών στη Βέρεια και στην ευρύτερη περιοχή και να υλοποιήσει εφάνταστα όπως πάντα τη σκέψη της. Την ευχαριστώ εκ βαθέων γιατί άνοιξε την πόλη, άνοιξε τις εκκλησίες, τα μνημεία για τα παιδιά, για τους κατοίκους, για τους περαστικούς, για τους επισκέπτες. Άνοιξε τη Βυζαντινή Βέρεια στον κόσμο και στα θυρανίξια αυτά, επιτρέψτε μου την έκφραση, βηματίζει και εκείνη και οι άξιοι συνεργάτες της στον ίδιο αστερισμό με το όραμα του Θανάση Παπαζότου. Να αποκαλυφθεί στα μάτια του κόσμου ο Βυζαντινός και ο μεταβυζαντινός πλούτος της πόλης, οι μεσαιωνικές αιγές της Σημαθίας. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί θα ηχήσει πολύ λογογραφικό και τα εύσημα του κόσμου Αγγελική ήδη σε κοσμούν, οπότε τα λόγια οχρούν. Ευχαριστώ το ίδιο θερμά τον Αντώνη Γκαλίτσιο για την υποστήριξη και την άμεση διευθέτηση πολλών μικρών εκδοδίων στην πορεία της έκδοσης και για όλα τα άλλα που με πρωτοβουλία του αφιέρωσαν στον Εκλειπώντα, αλλά και την άψογη φιλοξενία σε αυτόν τον πολύτιμο για την Βέρεια χώρο. Ευχαριστούμε τον κύριο Ξινάδα και την κυρία Μπέτσα, εκπροσώπους της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Νομού Ιμαθίας, για την ευγενική χορηγία χωρίς την οποία έκδοση αυτή θα ήταν αδύνατη. Ευχαριστώ την κυρία Πολατίδου, η οποία ανέλαβε την άχρη διαδικασία της γραμματιακής υποστήριξης και τη μετέπρεψε σε ανυπόμονο παλμό. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που δέχτηκαν να ανασύρουν μνήμες, βιώματα, αλλά κυρίως τους επιστημονικούς θησαυρούς που μας κληροδότησε ο Θανάσης και να τα κοινοποιήσουν σε όλους μας. Έναν-έναν ξεχωριστά. Ευχαριστώ την Τασούλα Τούρτα, η οποία παρόλες τις ευθύνες και την άοπνη της δραστηριότητα κατέθεσε με το μισθό της λόγο τη συμβολή του Θανάση Παπαζότου, όπου συνδυάστηκαν πολύχρονος μόχθος, επιστημονική συνέπεια αλλά και προσωπική ευαισθησία στην αναζήτηση του ιστορικού παρελθόντος της Βέρειας και όχι μόνο. Ευχαριστώ την Πέπη Μαρκή, η οποία μας μετέφερε για έναν τρόπο για να έχω μόνο του παρόλο που προσπαθήσαμε να το κάνουμε χειρονακτικό. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ την Πέπη Μαρκή, η οποία μας μετέφερε με τρόπο αισθαντικό αυτό που για όσους το γνώρισαν ήταν και από τα πιο ουσιαστικά για εκείνον. Μια αδιάλειπτη θερμή συνοδοιπορία όπου η καθημερινότητα υψώνονται σε μοναδικότητα και το σπάνιο και ιδιαίτερο της ζωής σε διαχρονική αξία. Ευχαριστώ τη Μαρία Χειμονοπούλου, η οποία δυναμικά και υπεύθυνα παραλαμβάνει τη σκητάλη για το μακρύ και πάντοτε δύσκολο έργο της έρευνας και δημιουργικής δράσης σε αυτό το τεράστιο τοπίο που ονομάζεται Βυζάντιο στην Ιμαθία. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κατσαρό για τον τρόπο που μας θύμισε πως ο Θανάσης Παπαζότος κατάφερε με την άριστη επιστημονική του κατάρτιση και σε συνδυασμό το έμφυτο καλλιτεχνικό του αισθητήριο να αφοσιωθεί με πολύ αγάπη πάντα, με επιστημονική ακρίβεια πάντα, με πολύ πρόβο αγώνα πάντα και πάντα με τη συνέστηση του μέτρου να παρέχει στους μελετητές ένα ρηπίδιο προβληματισμών και απαντήσεων. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Μαλαδάκη, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε σαν να ήταν φίλος παλιός και πάνω απ' όλα για την εξαιρετική ερευνητική συνέπεια, το επιστημονικό ήθος και τις ατέλειωτες ώρες ευχάριστης πάνω της συνεργασίας μας και έφερε εις πέρας το έργο που του ανατέθηκε εις άξιος συνεχιστής ενός αρχαιολόγου ερευνητή απαιτητικού διαμετρήματος. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κεσαρίδη, που κατορθώνει πάντα με το γραπτό του λόγο να αντλεί από τις ιστορικές μνήμες αλλά και τις ανθρώπινες ταπεινές τίμησης και να τις εκτοξεύει στην αιωνιότητα υψωμένες στα ρίσε λάβαρα όπου η κάθε αναθυμιά γίνεται αξία ή αρετή. Ευχαριστώ τον κύριο Χιονίδη που στάθηκε κατεξοχήν ο πολιορκητικός κρυός στην έρευνα για την ιστορία της Βέρειας αλλά και το ότι στάθηκε πάντα δάδα φωτεινή στον δρόμο του Θανάση. Υποκλεινόμαστε στη θερμή αυτή προσέλευση όλων σας σήμερα, αγαπητών που ήρθατε από κοντά, από το κοντά και από το πιο εκεί, από το κοντά εκεί που βημάτιζε αναλογιζόμενος τα της Βέρειας, στην πόλη που αγάπησε περισσότερο και από πατρίδα. Εσείς που ήρθατε από μακριά, πάντα και από μακριά ο Θανάσης Παπαζότος μιλούσε, σας μιλούσε, πάθιαζε για τη Βέρειά του. Έτσι τώρα
είστε εδώ εσείς σήμερα, γιατί σήμερα η Βέρεια μιλάει για τον Θανάση Παπαζότου και σας ευχαριστούμε συγκινημένοι για την παρουσία σας. Ίσως εδώ σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από τα τρία φωνήματα βιβλία που βρήκαμε στα κατάλοιπά του και παραδώσαμε στο επιστημονικό και στο ευρύ κοινό, υπάρχει ακόμα το πολύ πλούσιο αρχείο του, με προσχέδια έρευνας, απόγραφα, φωτογραφίες, αρνητικά, φιλμ, αποτυπώσεις, σημειώσεις και άλλη συλλογή υλικού στα θέματα που τον απασχολούσαν. Και θα πρέπει το αρχείο αυτό να αξιοποιηθεί από τους ειδικούς για να συμπληρωθεί η τεράστια προσφορά τους στον χώρο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Ο Θανάσης μου έλεγε συχνά, εγώ στη ζωή μου θέλω να γράφω άρθρα και να κάνω γλυπτά. Να γράφω βιβλία και να ζωγραφίζω. Ίσως γιατί πίστευε πως η άφθορη ωραιότητα δεν μπορεί να αναπαρασταθεί παρά μόνο με τη λεπτότητα του λόγου και του χρόνου. Αργήσαμε, αλλά καταθέσαμε μικρό δείγμα τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες που τόσο γενναιόδωρα χάριζε σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Πολυσχηλής, ευαίσθητος, φιλοδίκαιος, ονειροπόλος. Ναι, είχε χαρίσματα και ευεργετούσε το περιβάλλον του. Ναι, ίσως το σώμα Μακεδνός και με βυζαντινή ψυχή κατέθεσε με τη γραφίδα του τα δέοντα για τη σκέψη και με το χρωστήρα του έναν απαυγασμό από τον παφλασμό της ψυχής του. Ίσως είναι ο δημπόρος της σκέψης του Μανουήλ Φιλή, πως η ζωγραφική έχει ως στόχο την έκφραση των παθών της ψυχής με χρώματα. Τα ψυχής τυπούσα τις ύλες πάθη. Ταπεινή επιθυμία μας, του γιού μας Ρωμανού και δικιά μου, να μπορέσουμε να έχουμε σε φωτογραφικό αρχείο ακόμα και κάθε του μικρό καλλιτέχνημα, που από τότε το χαίρονται όλοι όσοι έγιναν αποδέκτες ενός τέτοιου δώρου. Μικρή έκκληση λοιπόν προς όλους να μας επιτρέψετε τη φωτογράφηση των έργων του και ποιος ξέρει, ίσως βρεθεί και κάποιος χορηγός να χαρούμε και μια καλέσθητη απλή έκδοση με το σύνολο των καλλιτεχνημάτων του, καθώς η τέχνη αποτελεί άλλη μια γλωτοφόρο διέξοδο της ψυχής. Λένε πως οι αναμνήσεις είναι μια μέθοδος να ξεχάσεις. Αλλά πιστεύω απλά πως οι μνήμες δεν ξεχνιούνται, απλά αντέχονται. Για τότε μας πληροδότησες δύο βασικές στάσεις ζωής. Την τίμια πάλι για το καλό και τα ιδανικά μας, χωρίς ευθυνοφοβίες, καιροσκοπισμούς, κεραθυμίες και τη στάση ζωής που συμπυκνώνεται σε μία λέξη, γενναιοδορία. Για το ότι αγάπησες με πάθος το μνημείο και το ζωγράφημα και τη γλυφή, τη μουσική, το χώμα, το φυτό, τον άνεμο και το γέλιο, έμπλεος αγάπης για τη ζωή, για την αρετή και το δίκαιο. Για το ότι το χαρισματικό πνεύμα, η ποιότητα των πράξεων, η απλότητα, η αισθαντικότητα και το ήθος, όλα αυτά που μας κάνουν πιο πλούσιους και ομορφαίνουν τη ζωή μας, είναι πάντα παρόντα και φωτεινά όταν είναι γνήσια και τίμια, όπως ήταν σε σένα. Για το ότι η καρδιά σου εκοιμήθη, αλλά η ψυχή σου αγρυπνεί, και για το ότι μας άφησες υπέροχους φίλους και το ότι έμεινες μαζί μας, εσύ πάντα νέος, πονεμένος από την αρρώστια, αλλά υφεγγής και αληθινός, να γεμίζεις πάντα την ψυχή μας και τη ζωή μας. Θανάση, σε ευχαριστούμε.